Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η επόμενη μέρα των εκλογών, η επόμενη μέρα της λαϊκής ετοιμιγορίας των πολιτών που συμμετείχαν, αν και με μεγάλη αποχή, στην χθεσινή εκλογική διαδικασία. Το πολιτικό σκηνικό στην χώρα έχει αλλάξει, έχουμε ήδη νέα κυβέρνηση. Αύριο το μεσημέρι ορκίζεται, αυτή η κυβέρνηση έχει και άρωμα Κρήτης. Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους εκλεκτούς καλεσμένους, μαζί μου βεβαίως η καλή συνάδελφος η Μέρη Καριωτάκη. Γεια σου Μέρη, καλώς όρισες. Καλησπέρα. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, ο κύριος Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης. Καλώς ορίσατε κύριε Κεφαλογιάννη. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Εγώ θα σας ευχηθώ και πάλι καλή επιτυχία, παρά το γεγονός ότι τα είπαμε χθες το βράδυ και στην εκλογική βραδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Όμως νομίζω ότι τώρα είναι αυτό που λέμε η επόμενη μέρα που φέρνει και μια ικανοποίηση για όλο αυτό το οποίο συνέβη μετά από δύο και τρεις μήνες παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου. Και θα ήθελα με την ευκαιρία που μου δίνετε να ευχαριστήσω και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι με τίμησαν με το σταυρό τους και όλους όσους ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία στην Κρήτη που της έδωσαν αυτό το ισχυρό προβάδισμα. Θέλω πραγματικά να τους ευχαριστώ από την καρδιά μου. Μαζί μας και η υποψήφια βουλευτής. Εγώ θα εξακολουθώ να σας λέω υποψήφια βουλευτή, κυρία Τσουκαλά, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάθει μια βαριά ήττα και στην Κρήτη, πλέον εκπροσωπείται από δύο βουλευτές. Καλώς ορίσατε, θέλω το πρώτο σχολείο σας. Πολύ γρήγορα. Εντάξει, να δείτε λίγο. Πολύ ήταν αναμενόμενη αυτή η μικρή κάμψη του ποσοστού. Η αλήθεια είναι ότι όταν δεν έχεις την ίδια δυναμική με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, φυσικά και δεν μπορείς να συγκρατήσεις στο ίδιο ποσοστό την απώλεια. Όμως αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, γιατί τώρα βρισκόμαστε σε μια ιστορική συγκυρία που η προοδευτική αριστερά οφείλει να ανασυγκροτηθεί. Έχουμε ιστορικό όφελος απέναντι στη γενιά μας, στη νέα γενιά, απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στη χώρα μας, να σταθούμε ανάχωμα σε όλο αυτό το δυστυχώς ακροδεξιό μόρφωμα το οποίο μπήκε στη Βουλή. Ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, ο κύριος Λάμπρος Βαμβακάς. Κύριε Βαμβακά, είστε, αν δεν κάνω λάθος, στην τρίτη θέση του ψηφοδελτίου, πίσω από την κυρία Βατσινά και τον κύριο Παρασύρη. Βεβαίως, εφόσον κρατήσει την έδρα ο κύριος Ανδρουλάκης, μιλάμε για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ βουλευτή. Νομίζω ότι ξεκαθαρίζει σιγά σιγά αυτό το τοπίο για το τι θα γίνει με την έδρα. Όμως, βρεθήκατε μια ανάσα στο ενδεχόμενο που κέρδιζε μια ακόμα έδρα το ΠΑΣΟΚ στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόξη να είμαστε πάλι απόψε εδώ μαζί σας και να μιλάμε για τις εκλογές που τελείωσαν. Που το αποτέλεσμα, όπως είπαμε και χθες βράδυ, ήταν θετικό για το ΠΑΣΟΚ. Όμως αυτό εμάς δεν μας ευχαριστεί. Δεν μας ευχαριστεί γιατί είχαμε κάποια άλλα αποτελέσματα που μας προβληματίζουν πάρα πολύ. Με την άνοδο της άκρας δεξιάς και τη μετατόπιση του όλου του συστήματος προς τα δεξιά, ιδιαίτερα όμως με την είσοδο των κομμάτων των ακροδεξιών στη Νέα Βουλή, που είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και να δούμε στο μέλλον αυτό πώς αυτό θα αντιμετωπιστεί. Ήταν ένα εκλογικό αποτέλεσμα που είχε μια νίκη της Νέας Δημοκρατίας, που είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση που ήταν και ο στόχος που είχε θέσει εξ αρχής, και για μας το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα αποτέλεσμα που απέδειξε ότι δεν ήταν συντηρητικό όπως ήταν πριν από ένα μήνα, που συνεχίσαμε να αυξήσουμε έστω και λίγο ακόμα τα ποσοστά μας και έχει επιστρέψει το ΠΑΣΟΚ, θα αγωνιστεί το επόμενο διάστημα για να είναι μια αξιόπιστη αντιπολίτευση σε αυτά τα οποία θα δούμε μπροστά μας μέσα στην Ελληνική Βουλή και μια αντιπολίτευση που σιγά σιγά θα οικοδομήσουμε τη κεντροαριστερά στην Ελλάδα, γιατί εμείς είμαστε ο χώρος της κεντροαριστεράς. Αυτό αποδείχθηκε και βλέπετε ότι στα ποσοστά πόσο αυξήθηκε και στον χώρο του κέντρου το ΠΑΣΟΚ, των κεντρών ψηφοφόρων. Και έτσι θα ακολουθήσουμε την επόμενη μέρα. Όσον αφορά. Όχι, μην πάμε στο όσον αφορά, γιατί θέλω μια γρήγορη τοποθέτηση. Θα τα πούμε αυτά στην πορεία για να προλάβουμε. Επειδή είχατε πει για την εκλογή μου. Ναι, ωραία. Ναι, πραγματικά ήμουν τρίτος στις εκλογές του Μαΐου, τρίτος και στη λίστα, αν βγάλαμε τον πρόεδρο που ήταν πάντα επικεφαλής του ψηφοδελτίου, ήταν ένα αποτέλεσμα πολύ σημαντικό για μένα και θέλω να ευχαριστήσω τους 9.500 Ηρακλειώτες που με τίμησαν με την παρουσία τους, με την ψήφο τους. Ήταν μια ψήφος εμπιστοσύνης και αγάπης.
και τους ευχαριστώ για αυτό, όπως τους ευχαριστώ και όλο τον κόσμο που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και μας ανέξε τρίτη δύναμη στο Ηράκλειο. Παλέψαμε, ήταν δύσκολο να πάρουμε τρίτη έδρα, παρότι το προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει το επόμενο διάστημα. Όσο με αφορά, θα συνεχίσω να ασχολούμαι με το ΠΑΣΟΚ και θα πούμε αργότερα τα υπόλοιπα που θα. Βεβαίως και θα πούμε τα υπόλοιπα, γιατί τώρα αναγκαστικά για εμάς τους δημοσιογράφους ανοίγει και ο διάλογος, η συζήτηση, το παρασκήνιο, γιατί μπροστά μας έχουμε και αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτοδιοικητικός ήσασταν μέχρι πριν από λίγο καιρό και εξακολουθείτε να είστε, άρα θα τα ρωτήσω αυτά, κύριε Βαμβακά. Κύριε Συντυχάκη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος συγκράτησε και αύξησε και οριακά τα ποσοστά του στην Κρήτη. Βεβαίως, λόγω του εκλογικού νόμου έχασε την δεύτερη έδρα στα Χανιά. Παραμένετε όμως βουλευτής Ηρακλείου για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Εγώ θα πω βουλευτής Κρήτης. Είστε ο μοναδικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ στο νησί. Αντικειμενικά έτσι προκύπτει. Βουλευτής για όλο το νησί. Δυστυχώς, παρά την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν τα μέλη, τα στελέχη, οι φίλοι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, νομίζω ότι ήταν εκλογική αναμέτρηση κλοπής εδρών, γιατί είχε εκφραστεί ο λαός πριν από 1,5 περίπου μήνα, δίνοντας 26 έδρες στο ΚΚΕ και τελικά παρά το γεγονός ότι αυξάνει τα ποσοστά του από 7,23 στο 7,7, οι 26 έδρες έγιναν 20. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω τους χιλιάδες ψηφοφόρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που συμπορεύτηκαν μαζί μας, έδωσαν την ψήφο τους, πάλεψαν έτσι ώστε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να έχει αυτή την εκλογική ενίσχυση. Οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας θα βρεθούν την επόμενη μέρα εκεί που έχουν υποσχεθεί, δηλαδή μπροστά στους μεγάλους αγώνες που έπονται, στα μεγάλα εργατικά λαϊκά προβλήματα. Και θα επιδιώξουμε την κοινή δράση με όλους αυτούς τους εργαζόμενους για την ανάπτυξη της λαϊκής πάλης του εργατικού λαϊκού κινήματος. Από εκεί και μετά είναι πολλά τα οποία θα δούμε στην πορεία, γιατί έχουμε τα προαπαιτούμενα της επόμενης μέρας, της επόμενης κυβέρνησης, την υλοποίηση δηλαδή των νέων μνημονιακών προαπαιτούμενων. Προτού ολοκληρώσετε, θα θέλατε όλοι μαζί, επειδή μιλήσατε για την επόμενη κυβέρνηση, ήδη είναι γεγονός αυτή η κυβέρνηση, αύριο θα πάρει και την σφραγίδα της ορκομοσίας. Πάμε να δούμε ένα βίντεο για το πώς διαμορφώνται πλέον οι ισορροπίες προσώπων στα υπουργεία που ουσιαστικά θα αναλάβουν και τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Υπουργός. Μετακινήσεις, αναβαθμίσεις και υπουργοποιήσεις που δεν περίμενε κανείς. Αυτή είναι η εικόνα του νέου κυβερνητικού σχήματος. 64 πρόσωπα περιλαμβάνει η νέα κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου και του Πρωθυπουργού, με τις γυναίκες που αναλαμβάνουν χαρτοφυλάκιο να είναι 15. Η ορκομοσία της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί αύριο στη 1 το μεσημέρι, στο Προεδρικό Μέγαρο και θα ακολουθήσει η διαδικασία παράδοσης παραλαβής των Υπουργείων. Η νέα κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη διαμορφώνεται ως εξής. Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπουργός αναλαμβάνει ο Κωστής Χατζηδάκης. Υπουργός Εξωτερικών αναλαμβάνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ενώ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υπουργός αναλαμβάνει ο Νίκος Δένδιας, με υφυπουργό το Γιάννη Κεφαλογιάννη. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, υπουργός αναλαμβάνει η Νίκη Κεραμέως. Στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μετακομίζει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στο Υπουργείο Υγείας, υπουργός αναλαμβάνει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ενώ αναπληρώτρια υπουργός Υγείας είναι η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, υπουργός είναι ο Χρήστος Σταϊκούρας. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπουργός τοποθετείται ο Θεόδρος Σκυλακάκης, ενώ στο Υπουργείο Ανάπτυξης υπουργός τοποθετείται ο Κώστας Κρέκας και υφυπουργός ο Μάξιμος Ενετάκης. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αναλαμβάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υπουργός αναλαμβάνει ο Νότης Μηταράκης, ενώ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης υπουργός αναλαμβάνει ο Γιώργος Φλωρίδης. Στο Υπουργείο Πολιτισμού παραμένει η Λίνα Μενδώνη, ενώ υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τοποθετείται ο Δημήτρης Κερίδης. Στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αναλαμβάνει υπουργός η Σοφία Ζαχαράκη, ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει ως υπουργός ο Λευτέρης Αυγενάκης. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπουργός τοποθετείται ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ενώ το Υπουργείο Τουρισμού αναλαμβάνει η Όλγα Κεφαλογιάννη. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπουργός τοποθετείται ο Δημήτρης Παπαστεργίου,
ενώ στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας υπουργός αναλαμβάνει ο Βασίλης Κικίλιας. Υπουργοί Επικρατείας τοποθετούνται ο Μάκης Βορύδης, ο Σταύρος Παπασταύρου και ο Άκης Κέρτσος, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και Διευθυντής Γραφείου Πρωθυπουργού ο Γιάννης Πρατάκος και υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό ο Θανάσης Κοντογιώργης. Κυβερνητικός εκπρόσωπος αναλαμβάνει ο Παύλος Μαρινάκης. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα προτείνει για πρόεδρο της Βουλής τον βουλευτή του Νομού Ιωαννίνων Κωνσταντίνο Τασούλα. Της ανακοίνωσης της κυβέρνησης προηγήθηκε η ορκομοσία του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Πρωθυπουργία μετά και την παραλαβή της εντολής σχηματισμού κυβέρνησης από την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Ορκίζομαι. Στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδας. Στο όνομα της Αγίας, Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδας. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Να τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ορκίστηκε παρουσία της οικογένειάς του και στενών συνεργατών του, αλλά και της ιδιαιτέρας γραμματέως του πατέρα του, Σάκη Κυπρέου. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αύριο 1 το μεσημέρι ορκίζεται η νέα κυβέρνηση. Θέλω να πάμε να δούμε μία κάρτα με τους υπουργούς που είτε εκλέγονται είτε κατάγονται από την Κρήτη. Ορθώς ένας τηλεθέτης λέει ότι, και θα το μεταφέρω και εγώ αυτό, παρατηρούμε ότι στη δομή της νέας κυβέρνησης τα βασικά υπουργεία, τα κομβικά υπουργεία δεν διαφοροποιούνται με μία λεγόμενη ανανέωση, δηλαδή βλέπουμε μετακινήσεις κορυφαίων υπουργών από ένα υπουργείο σε άλλο. Στα υφυπουργεία υπάρχει μια μικρή ανανέωση, όμως βλέπουμε ότι έχουμε μία δομή κυβέρνησης που δεν διαφοροποιείται πολύ όσον αφορά τα πρόσωπα από την κυβέρνηση που είχαμε πριν τις εκλογές και τις 21ης Μαΐου. Πολλά πρόσωπα όσο αυτή τη φορά. Πολλά πρόσωπα, ακριβώς. Να δούμε έναν πίνακα με τους 6 κριτικούς υπουργούς, κάποιοι οι οποίοι εκλέγονται στην Κρήτη, κάποιοι κατάγονται από την Κρήτη, η κυρία Κεφαλογιάννη, ο κύριος Αγαπηδάκης, ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο κύριος Σενετάκης, ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Αυγενάκης. Αυτοί είναι οι 6 υπουργοί που είτε κατάγονται είτε εκλέγονται στην Κρήτη. Στο κεντρικό δελτίο συνομιλήσαμε με τον υφυπουργό Άμυνας, τον νέο υφυπουργό Άμυνας, τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη. Τώρα θα καλησπερίσω τον νέο υφυπουργό Ανάπτυξης, τον Ηρακλειώτη βουλευτή, τον κύριο Μάξιμο Σενετάκη. Καλησπέρα σας κύριε Σενετάκη, καλύτερα καλησπέρα σας κύριε Υπουργέ. Ακόμα. Ευχαριστώ κύριε Θελάκη για την πρόσκληση. Συγγνώμη καταρχάς που δεν βρίσκομαι στο στούντιο. Απλά αυτό το ευχάριστο γεγονός αναγκάζει να βρίσκουμε στην Αθήνα. Καταρχήν κύριε Σενετάκη, για να σας χαλαρώσω λίγο, χαίρομαι. Ναι. Που κάνουμε μαζί την πρώτη συνέντευξη, ακόμα και αν δεν είστε με την σφραγίδα της ορκομοσίας υπουργός, γιατί γυρνάω πολλά χρόνια πίσω, μαζί κάναμε και την πρώτη συνέντευξη σε πλατό στην εκπομπή Κρήτη σήμερα πριν από αρκετά χρόνια. Ναι, βέβαια. Είναι η εκπομπή σας που έτσι έχει τις πρώτες ήδη σταφωμένα τις καλές. Και σας ευχαριστώ και γι' αυτό. Και ευχαριστώ και όλο αυτό το διάστημα που μας είχε δοθεί η ευκαιρία να μεταφέρουμε στους πολίτες το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και να μπορούμε και εμείς μέσω της τηλεόρασης να πούμε τις ιδέες μας και να οδηγήσουμε τους πολίτες στις κάλπες και βεβαίως να έχουμε και αυτό το πολύ θετικό αποτέλεσμα που είχαμε την προηγούμενη Κυριακή. Πέρα από την ικανοποίηση που φαντάζομαι είναι διάχυτη, υπάρχει και μία δικαίωση για το γεγονός ότι μετά από μία θητεία κάποιον χρόνο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αναγνωρίζεται με έναν πιο ουσιαστικό τρόπο η προσφορά του Μάξιμου Σενετάκη, άρα πάμε και ένα βήμα παραπέρα στη διαχείριση, διακυβέρνησης μέσα από ένα κομβικό ομολογουμένος Υπουργείο όπως αυτό είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό για τη μεγάλη τιμή να μου εμπιστευτεί αρχικά μια κυβερνητική θέση και πόσο μάλλον τη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης σε μια περίοδο που ακριβώς το ζητούμενο είναι αυτό, είναι να φέρουμε περισσότερη ανάπτυξη στη χώρα ώστε οι στόχοι που έχουμε πει να είναι καλύτερες δουλειές και να μπορέσουμε έτσι να πετύχουμε ακριβώς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Σας ζητάω συγγνώμη, ακούτε διακοπές, αλλά το τηλέφωνο χτυπάει
συνέχεια και μου είναι λίγο δύσκολο να είμαι στην, έτσι, στην επικοινωνία. Το κατανοούμε απόλυτα. Που ακούγομαι κάπως περίεργα. Το κατανοούμε απόλυτα. Κύριε Σανετάκη, εγώ δύο ερωτήσεις θέλω να σας κάνω, ακόμα έτσι πολύ γρήγορες. Έχουμε πλέον μια νέα κυβέρνηση που ορκίζεται αύριο. Έχουμε όμως μια κυβέρνηση που στα βασικά υπουργεία δεν υπάρχει διαφοροποίηση προσώπων, έχουμε μετακινήσεις. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας πριν την 21η Μαΐου είναι αυτή που θα συνεχιστεί και μετά τις χθεσινές εκλογές. Γιατί δεν βλέπουμε, θα το πω έτσι πολύ απλά, μια ουσιαστική ανανέωση στα κομβικά, στα σημαντικά υπουργεία. Κοιτάξτε, όλοι πλην της κυρίας Μενδώνη μετακινήθηκαν. Όλοι. Η προηγούμενη πολιτική η οποία είχαμε ασκήσει και από το εκλογικό αποτέλεσμα αποδείχθηκε αποτελεσματική και αποδείχθηκε και προς όφελος των πολιτών. Άρα δεν θα ασκήσουμε μια πολιτική η οποία θα είναι πολύ διαφορετική με την έννοια του τρόπου με τον οποίο ασκήσαμε την διακυβέρνηση. Προφανώς με βάση και τα προγραμματικά μας ζητήματα, με τα προγραμματικά μας θέματα που βάλαμε σε όλο αυτό το διάστημα το προεκλογικό, κάποιοι μετακινήθηκαν προκειμένου να πετύχουν στόχους που σε άλλα υπουργεία δεν είχαν πετύχει. Οπότε, ναι, στον τρόπο με τον οποίο το είπαμε άλλωστε και το πρώτο νομοσχέδιο θα είναι η επικαιροποίηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το κράτος, δηλαδή τι έχουμε δει να λειτουργεί σωστά το κρατάμε, τι έχουμε δει να θέλει βελτίωση, το βελτιώνουμε. Μάλιστα. Άρα και τα πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν, θυμίζω ότι περισσότεροι είχαν κάτσει πάρα πολλά χρόνια, μετακινήθηκαν από τις θέσεις τις οποίες για να αναλάβουν ένα νέο ρόλο με νέα φρεσκάδα και να πετύχουμε αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε στους Έλληνες πολίτες. Υπάρχουν όμως και πολλές νέες προσθήκες που θα δώσουν και αυτόν τον τόνο. Μιλάτε με μία από αυτές και είναι ευχάριστο αυτό. Και βεβαίως έχουμε και αρκετές γυναίκες, όπως είχε πει από την πρώτη στιγμή ο Πρωθυπουργός, πολλά νέα πρόσωπα σε επίπεδο υφυπουργών, που θα δώσουν αυτή την κινητικότητα η οποία χρειάζεται για να μπορέσουμε, ο στόχος που είναι να πετύχουμε την βελτίωση του επίπεδου του Έλληνα, διαβίωσης του Έλληνα πολίτη. Σε επίπεδο Κρήτης, κύριε Σενετάκη, καλησπέρα, Μέρη Καριωτάκη, σιδεροκέφαλος, να πω εγώ. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Σε επίπεδο Κρήτης τώρα είστε σε ένα κομβικό Υπουργείο, με δεδομένο ότι μπροστά μας έχουμε μια σειρά από αναπτυξιακά μέτρα και έργα, ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο, οι γούρνες και πολλά άλλα, ο νότιος άξονας. Τι πρέπει να περιμένει το νησί από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης? Σε αυτό θα σας απαντήσω αφού πάμε στο Υπουργείο και αφού δούμε τις αρμοδιότητές μας, ποιες από αυτές σχετίζονται άμεσα με αυτά τα θέματα που αφορούν την Κρήτη. Αυτό έχει να κάνει βέβαια σε ό,τι αφορά τα υπουργικά μου καθήκοντα. Δεν ξεχνάμε βέβαια ότι είμαστε βουλευτές του Ηρακλείου, οπότε θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε και να επιδιώκουμε το καλύτερο δυνατό για την Κρήτη. Είναι τιμή για το Ηράκλειο που έχει εκπροσώπηση διπλή για πρώτη φορά. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα πέσει σημαντικό βάρος και στο Ηράκλειο. Και έχετε, κύριε Σανετάκη, και μία νέα προσθήκη όσον αφορά τους βουλευτές, ο οποίος τυχάνει να είναι και εδώ, γιατί προφανώς δεν έχετε εικόνα. Είναι μαζί μας ο συνάδελφός σας, βουλευτής πλέον Ηρακλείου, ο κύριος Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης. Να σας πω πολύ γρήγορα ότι είναι εδώ και η κυρία Τσουκαλά. Συγχαρητήρια στον κύριο Σενετάκη. Συγχαρητήρια, Μάξιμε. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μαζί μας και η κυρία Τσουκαλά και ο κύριος Βαμβακάς και ο κύριος Συντιχάκης. Για να έχετε μια εικόνα, κύριε Σενετάκη. Κοιτάξτε, καλησπέρα στο πάνελ. Ευχαριστώ και πάλι γιατί λίγο που σας κλέβω λίγο το χρόνο, με συγχωρείτε. Και βεβαίως. Μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά τα χρόνια ως βουλευτές δουλεύαμε για το καλό του τόπου, ως βουλευτές πετύχαμε ό,τι πετύχαμε προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε και έργο και αυτό να εκτιμηθεί και να βρεθούμε σήμερα εδώ που βρισκόμαστε. Κύριε Σενετάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Πάντως, αν μου επιτρέπεις, Μάνο, πριν κλείσουμε έτσι λίγο χιουμοριστικά, κύριε Σενετάκη, φαίνεται ότι έπιασε το ξεμάτιασμα.
Λοιπόν, κύριε Σενετάκη, σας εύχομαι καλή επιτυχία ολόψυχα στο έργο. Και έτσι και μια... και πάλι και την εκπομπή και το σταθμό που μας δίνετε βήμα να μεταφέρουμε το λόγο μας. Να και καλά. Όπου και αν βρίσκεστε να κουβαλάτε μαζί σας το Ηράκλειο και την Κρήτη, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάει ποτέ κανείς για ποιο λόγο είναι εκεί και πώς βρέθηκε εκεί, γιατί κάποιοι πολίτες ενώθηκαν και ζήτησαν μέσω της λαϊκής ετιμιγορίας εσείς να είστε βουλευτής και σήμερα και υπουργός. Αυτή είναι η δύναμή μας, αυτή είναι η βάση μας και αυτό θα τιμούμε όπου και να, βρισκόμαστε. Καλό σας βράδυ, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, πρωτού δούμε κάποια αποτελέσματα, γιατί θέλω απόψε να αναλύσουμε λίγο τους αριθμούς. Θέλω μια πολύ γρήγορη τοποθέτηση. Θέλω όμως πραγματικά να είναι ενός λεπτού τοποθέτηση για το τι σας αφήνει αυτή η νέα κυβέρνηση που παρακολουθήσαμε και πριν από λίγο στο βίντεο, κύριε Κεφαλογιάννη. Από ό,τι καταλαβαίνετε, οι πανηγυρισμοί τελείωσαν. Πρόκειται για μια κυβέρνηση σκληρής δουλειάς που πρέπει να δείξει γρήγορα διαπιστευτήρια, καθώς υπάρχουν πολύ μεγάλες προκλήσεις στην επόμενη τετραετία και ήδη οι βασικοί στόχοι έχουν τεθεί. Ενίσχυση του ΕΣΥ, δημιουργία θέσεων απασχόλησης και καλύτερων μισθών και μια στιβαρή πολιτική στα εθνικά ζητήματα. Οπότε χαμηλά το κεφάλι, σηκώνουμε μανίκια και συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά. Πάντως εξακολουθείτε να έχετε την πρωτιά του νεότερου βουλευτή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, σωστά? Από ό,τι με έχουν ενημερώσει, ναι. Είναι αυτό. Λέμε αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι το νέο αίμα και οι νέοι άνθρωποι χρειάζονται στην πολιτική και αυτό κάτι, είναι κάτι που πρέπει να το δουν με πολύ μεγάλη σοβαρότητα όλες οι παρατάξεις που κινούνται στην λογική της δημοκρατίας και κινούνται στη λογική της ελευθερίας των απόψεων, αλλά ακόμα και του αντίλογου μέσα στο ίδιο το κόμμα. Κανένα κόμμα δεν πρέπει να είναι ενιαίο. Υπάρχουν και διαφορετικές φωνές και αυτό είναι σημαντικό. Κυρία Τσουκαλά. Μια από τα ίδια. Καταρχάς, τι δουλειά έχει ο κύριος Χρυσοχοΐδης στο Υπουργείο Υγείας? Ποιο είναι το γνωσιακό του, το μορφωτικό του υπόβαθρο για να αναλάβει ένα τέτοιο Υπουργείο? Δεν αισθάνομαι. Πλήρης απογοήτευση. Μάλιστα. Τίποτα. Κύριε Βαμβακά. Είναι ένα έμπειρος τελικός. Βέβαια, ο κύριος Χρυσοχοΐδης έχει είναι περάσει από πολλές υπουργικές θέσεις. Όπως και ο κύριος Κικίλιας δεν είχε καμία σχέση με το χώρο της υγείας και παρόλα αυτά διαχειρίστηκε μία πανδημία. Mm-hmm. Καμία σχέση. Κύριε Βαμβακά. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι αυτά που έλεγαν πριν και ο Πρωθυπουργός για το δήθεν επιτελικό και ευέλικτο κυβερνητικό σχήμα αποδείχτηκαν λίγα, γιατί είδαμε ένα πολύ άριθμο σχήμα με 64 υπουργούς μαζί με τον Πρωθυπουργό. Με όλα αυτά μένει όμως να αποδειχτούν στην πράξη. Εμείς ευχόμαστε να κάνουν το καλύτερο δυνατόν και θα κρυφθούν από το έργο τους. Μια μικρή υποσημείωση, 1/5 γυναίκες μόνο. Mm-hmm. 15 νομίζω υπουργείς. 15-64. Δηλαδή περισσότερες ο ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι για να αμφιβάλλω. Αν είχε περισσότερες από 16, δεν νομίζω. Κύριε Σιτιχάκη. Ανακύκλωση προσώπων και υπουργών με γνωστές αντιλαϊκές περγαμηνές, περισσότεροι για να μην πω όλοι, αναλαμβάνουν κρίσιμους ρόλους και ειδικές αποστολές και επιβεβαιώνουν την επιτάχυνση, να το πω έτσι, υλοποίηση της σκληρής ατζέντας σε βάρος του λαού. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο, δεν προκαλεί καμία έκπληξη η αξιοποίηση στελεχών από την αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία με αρκετά πρόσωπα από αυτά και αποδεικνύεται πόσο χρήσιμη είναι η σοσιαλδημοκρατία για ένα αστικό πολιτικό σύστημα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η νέα κυβέρνηση έχει όλα τα προσόντα για να αναδειχθεί χειρότερη από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Κατά συνέπεια, αυτό που πρέπει να κάνει ο λαός, χωρίς αναμονή, χωρίς να δείξει καμία ανοχή, να στρατευθεί την επόμενη μέρα μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για μια μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση. Διότι τα μέτρα της επόμενης μέρας θα είναι σκληρά και θα είναι αντισόπιτα, όπως η υλοποίηση των νέων μνημονιακών προαπαιτούμενων. Το πέρασμα της αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής, δηλαδή θα έχουμε ένα νέο γύρο κοινωνικών περικοπών και λιτότητας. Το ενδεχόμενο μιας νέας οικονομικής κρίσης, με ό,τι αυτό πρακτικά συνεπάγεται, το ζήσαμε τα τελευταία 10-12 χρόνια και είναι σε εξέλιξη ένας υπερελιστικός πόλεμος στην Ουκρανία που θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας σε ένα τέτοιο πόλεμο και πάρα πολλά άλλα μέτρα τα οποία θα τα δούμε σε μια πορεία. Άρα το θέμα δεν είναι συναισθηματικό η επιλογή μάλλον ντόπιων
στελεχών στους υπουργικούς θόκους. Εγώ να πω τα συγχαρητήρια στον κύριο Μάξιμο. Προφανώς δεν εύχομαι καλή επιτυχία στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να δεν είναι, δεν είναι προσωπική εχνή. Γιατί όμως αυτή η λογική δεν εύχομαι καλή επιτυχία και δεν αναφέρομαι μόνο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στην οποιαδήποτε κυβέρνηση που καλός ή κακός, καλός κατά τη γνώμη μου, όχι ως γιατί επιλογή, είναι προδιαγεγραμμένη... δεν θέλω να με αυτό. Είναι η άποψη, είναι η τιμιγορία των πολιτών. Ακούστε με σας πω, στην πολιτική δεν κρινόμαστε τώρα με βάση τη συναισθηματική φόρτιση και αν είναι ντόπιοι οι υπουργοί κτλ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει εκφράσει την ατζέντα της, mm-hmm. η οποία θα είναι άκρως αντιλαϊκή και για την Κρήτη. Μάλιστα. Όταν λέμε για ένα βορειοδικό άξονα, για παράδειγμα, ο οποίος θα είναι με διόδια σε βάρος του λαού, την αποκαλεί επιτυχία δηλαδή για την εφαρμογή ενός αντιλαϊκού μέτρου, όπως θα και για αυτό. Ένα αεροδρόμιο, θα σταθούμε σε αυτά. Για τους αγρότες, για τους εργαζόμενους γενικότερα. Mm-hmm. Δεν είναι μια προσωπική αιχμή στα πρόσωπα. Κατανοώ, είναι το στο λέτε. Σύνολο μια πολιτική η οποία θα εφαρμοστεί και καλούνται τα πρόσωπα να υλοποιήσουν. Και κατά τη γνώμη μου είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε, αυτό εγώ τουλάχιστον δημοσιογραφικά το έχω σαν αρχή, θα κρίνω μια κυβέρνηση εφόσον μου δώσει κάποια δείγματα γραφής. Όχι, θα δεν είναι ακριβώς έτσι και υπάρχει δασκαλάκι. Μια συνέχεια, για υπάρχει να ένα προηγούμενο. Έτσι, μπράβο. Υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης με τα 550 προαπαιτούμενα, τα 200 ήδη έχουν ψηφιστεί με την προηγούμενη κυβέρνηση και κρεμούν άλλα 350. Άρα, τι συμπέρασμα θα πρέπει δηλαδή, να πάρουμε. Θυμάμαι και στην εποχή που είχε αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ, και δεν θέλω να το σχολιάσει, γιατί θα το πούμε στην πορεία. Την ίδια τακτική ακολουθούσε το ΚΚΕ χωρίς να γνωρίζει το πώς θα κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ότι δεν θα είναι καλή αυτή η κυβέρνηση. Το τι ήταν, δεν ήταν, νομίζω ότι ο λαός είναι αυτός που κρίνει και όλοι εμείς που ψηφίζουμε. Όμως δεν πρέπει να δώσουμε ένα. Τελικά επιβεβαιώθηκε αυτό που έλεγε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Mm-hmm. Επιβεβαιώθηκε αυτό που έλεγε Μάλιστα. το Κομμουνιστικό λοιπόν, Κόμμα Ελλάδας. Πάμε να δούμε λίγο αριθμούς. Δεν είμαστε πυθία, ούτε μαντίο δελφών. Όχι, κατανοώ όπως το λέτε απόλυτα. Έχουμε την πείρα, έχουμε την επιστημονική τεκμηρίωση και άποψη για να μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα και διαβάζοντας και τα ψηλά γράμματα του κάθε mm-hmm. κόμματος, των θέσεων του κάθε κόμματος. Πάμε τώρα να δούμε πώς ψήφισαν να οι δούμε, Έλληνες πριν πολίτες. Πριν πάμε να δούμε το πώς ψήφισαν, θέλεις να σου πω για το κυβερνητικό σχήμα 2-3 στοιχεία, mm-hmm. μιας βεβαίως, και αναφέρθηκε βεβαίως, πολύ. Βεβαίως, ναι, είπαμε ότι στους 64 συμπεριλαμβανομένου και του Πρωθυπουργού είναι οι 15 γυναίκες, δηλαδή είναι περίπου το 24%. 4 υπουργοί, μία αναπληρώτρια υπουργός και 10 υφυπουργοί. Στο προηγούμενο σχήμα, να υπενθυμίσω, ήταν 9 οι γυναίκες που ήταν εκεί. Νεότερο το ηλικιακό σχήμα αυτή τη φορά. Τα 53 χρόνια είναι ο μέσος όρος ηλικίας και το 45% είναι από τη γενιά των 40 ετών. Υπενθυμίζω, Μαρινάκης, Κυρανάκης και δεν συμμαζεύεται όλοι αυτοί που είναι οι νεολαίοι, ας το πούμε έτσι, της νέας κυρίως δημοκρατίας. Κυρίως βεβαίως σε υφυπουργία και όχι σε ρόλο πρώτο βιολί. Σε ένα υπουργείο. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πώς ψηφίσαμε. Πάμε να δούμε την επικράτεια, να δούμε πώς ψηφίσαμε. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία πήρε ποσοστό 40,55%, ο ΣΥΡΙΖΑ 17,84%, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής 11,85%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7,69%, οι Σπαρτιάτες 4,64%, η Ελληνική Λύση 4,44%, η Νίκη 3,69%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,17%. Αυτά είναι και τα κόμματα που και βλέπουμε και τις έδρες δίπλα. Στη Βουλή 158, 48, 32, 12, 12, 10 και 8 αντιστοίχως. Αυτή είναι η αποτύπωση. Πρέπει να πούμε βεβαίως ότι η συμμετοχή έφτασε στο 52,83%, που σημαίνει ότι το 47% του πληθυσμού της χώρας αποφάσισε να απέχει από τη διαδικασία, χαρίζοντας την ψήφο του οπουδήποτε. Πάμε τώρα στην περιφέρεια Κρήτης, που πριν από κάποια χρόνια ήταν το πράσινο κάστρο του ΠΑΣΟΚ, εν συνεχεία έγινε το κόκκινο κάστρο του ΣΥΡΙΖΑ και τελικά κατέληξε να είναι το, δεν θα πω κάστρο, γιατί συγκριτικά με τα ποσοστά στην υπόλοιπη Ελλάδα, ναι, μεν έχει γίνει μια μεγάλη ανατροπή, όμως εξακολουθεί να είναι χαμηλότερα τα ποσοστά σε σχέση με άλλες περιοχές. Όμως αυτό από μόνο του, η Νέα Δημοκρατία μπροστά στην Κρήτη και με τόσο μεγάλη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια θριαμβευτική νίκη. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Ναι, Μέρη. Και κανένας δεν το πίστευε, νομίζω, και στην αρχή αυτής της προεκλογικής περίοδου, ότι θα μπορούσε η Κρήτη να βαφτεί
γαλάζια και μάλιστα με αυτές τις διαφορές. Όπως είπαμε, είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη με ποσοστό 37,4, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται τρίτος στην Κρήτη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα τέταρτο, Σπαρτιάτες είναι το πέμπτο κόμμα, όπως ακριβώς είναι δηλαδή και σε επίπεδο επικράτειας. Η Πλεύση Ελευθερίας δεν πολύ ψηφίστηκε, δεν προτιμήθηκε από τους Κρήτες. Τα λοιπά κόμματα αγγίζουν το 10,8%. Πριν πας στην επόμενη κάρτα, θέλω με αυτή την κάρτα ένα πολύ σύντομο σχόλιο, πολύ γρήγορο σχόλιο, κυρία Τσουκαλά. Γιατί στην τρίτη θέση, τι είναι αυτό που μεσολάβησε στις τρεις εβδομάδες της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης από την δεύτερη? Αναφέρομαι στην Κρήτη. Κοιτάξτε, όταν υπάρχει μία φθορά στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, είναι λίγο πολύ αναμενόμενο ίσως το ευκταίο να είναι η συσπήρωση των ψηφοφόρων και η συγκράτηση ενός συγκεκριμένου ποσοστού. Είναι λίγο πολύ αναμενόμενο και είναι φυσιολογικό. Μάλιστα. Φυσικά και κάποιοι ψηφοφόροι μας απογοητεύτηκαν από το αποτέλεσμα αυτό. Φυσικά και μπορεί να υπήρξε και μία ψήφος διαμαρτυρίας. Είναι πάρα πολύ εύλογο όλο αυτό το οποίο συνέβη. Πάμε να δούμε την επόμενη κάρτα. Είναι οι έδρες στην περιφέρεια Κρήτης. Οι έδρες στην περιφέρεια Κρήτης. Βλέπουμε πόσους βουλευτές εκλέγει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και οι Σπαρτιάτες για πρώτη φορά. Κύριε Κεφαλογιάννη, αν σας έλεγε κανείς πριν από 1,5 μήνα, πριν και τις πρώτες εκλογές, ότι στην Κρήτη θα έχετε 8 έδρες, θα ήταν ένα σενάριο εφικτό με βάση τις συνισταμένες που είχατε πριν τις εκλογές? Σίγουρα πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επιτυχία και νομίζω ήταν και ένα προσωπικό στοίχημα του Κυριάκου Μητσοτάκη Κρήτη. Το έχει δηλώσει εξάλλου και σίγουρα το αποτέλεσμα εδώ πέρα μας αφήνει απολύτως ικανοποιημένους, αλλά μας γεμίζει και ευθύνη απέναντι στον κρητικό λαό. Μάλιστα. Που τίμησε ιδιαίτερο στη Νέα Δημοκρατία σε αυτές τις εκλογές. Πάμε λοιπόν στην επόμενη κάρτα. Πάμε να δούμε Περιφερειακή Ενότητα. Πάμε να δούμε Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Ακριβώς. Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία πρώτη COVID τονίμα με 35,15 και τρεις βουλευτές να εκλέγει. Το ΠΑΣΟΚ έρχεται δεύτερο με 23,01% και δύο βουλευτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία 20,50% και έναν βουλευτή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,50 και έναν βουλευτή. Και οι Σπαρτιάτες 3,72% και ένας βουλευτής που εκλέγεται από εδώ, από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Στον επόμενο μέρος, αφού πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, θα σταθούμε λίγο σε αυτήν την έκπληξη και στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση ενός κόμματος της άκρας δεξιάς, ενός κόμματος που από χθες ακούμε το σύνολο των κομμάτων που κινούνται στη λογική του δημοκρατικού τόξου να αναφέρονται σε αυτούς τους κινδύνους που πλέον φαίνονται στο πολιτικό σύστημα της χώρας, καθώς επανέρχεται στη Βουλή ένα ακραίο κόμμα. Πάμε να δούμε τα Χανιά, να κλείσουμε με τις περιφερειακές ενότητες και θα πάμε σε διαφημίσεις για να τα συζητήσουμε αναλυτικά. Ωραία, πάμε να δούμε την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, λοιπόν. Στα Χανιά έρχεται πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 40,52% και τρεις έδρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία 18,44% και μία έδρα, ένας βουλευτής. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής 11,21%. Και να σε διακόψω, όπως με διορθώνει ένας τηλεθεατής, ναι, στην Κρήτη υπήρξαν σχετικά τα χαμηλότερα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά η Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων είναι πλέον από τα λεγόμενα κάστρα της Νέας Δημοκρατίας και πράγματι 40,5%. 40,5%. Νομίζω πως εκεί τουλάχιστον θα ήταν και λογικό. Νομίζω ότι είναι κάπως λογικό, ας πούμε, αν υπάρχει αυτός ο όρος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, λοιπόν, 8,42%. Οι Σπαρτιάτες 4,64%. Η Πλεύση Ελευθερίας 3,71%. Η Ελληνική Λύση 3,10%. Στα Χανιά, κυρία Σεντιχάκη, ναι, θα έμπαινε. Θα έμπαινε. Τα Χανιά είναι και κάστρο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κύριε Σιντιχάκη. 8,4% από τα υψηλότερα ποσοστά σε ολόκληρη τη χώρα. Παραδοσιακά βεβαίως. Παραδοσιακά στην Κρήτη. Πάμε στο Ρέθυμνο. Ωραία, πάμε να δούμε και την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου τώρα. Στο Ρέθυμνο, λοιπόν, εκεί όπου η πρώτη κόβει το νήμα η Νέα Δημοκρατία, 36,67% και ένας βουλευτής. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής έρχεται δεύτερο, 25,71%
και ένας βουλευτής. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καταποντίστηκε 12,81% και κανένας βουλευτής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 4,10%, οι Σπαρτιάτες 2,99%. Και υπάρχει και αυτό το άλλο κόμμα που έχει μπει στη Βουλή, η Νίκη, με 2,77%. Θέλω να πω κάτι εδώ, κύριε Βαμβακά, αναφέρομαι σε εσάς, επειδή έχετε κερδίσει στο Ρέθινο μια έδρα με τον κύριο Χνάρη. Εδώ είναι η μοναδική περιοχή της Κρήτης όπου το ΠΑΣΟΤ αυξάνει τα ποσοστά του σε σχέση με τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Χάνει κάποια 2-3 ποσοστιαίες μονάδες στη Νέα Δημοκρατία, που φαίνεται αυτές οι 2-3 ποσοστιαίες μονάδες της Νέας Δημοκρατίας πάνε στο ΠΑΣΟΚ. Τι συμβαίνει εδώ? Πάντως δεν είναι μόνο στο ρέθμα που αυξηθήκαν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, και στο Ηράκλειο αυξηθήκαν 2 μονάδες. Ναι, αλλά εδώ βλέπουμε έναν αριθμό ψήφων της Νέας Δημοκρατίας να φεύγει και να πηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Σε 3 εβδομάδες, ας πούμε, πίστηκαν οι ψηφοφόροι, εγώ τώρα θα φύγω από τη Νέα Δημοκρατία να πάω να ψηφίσω το ΠΑΣΟΚ, και όλα στη Νέα Δημοκρατία έχει κερδίσει τις εκλογές. Αυτό το ξέρουν οι ψηφοφόροι του Ρεθύμνου. Το ξέρουν οι ψηφοφόροι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι τα ποσοστά της αποσύσης είναι πολύ μεγάλη. Είναι μεγάλα και εκεί ακόμα, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο Λασίθι. Πάμε να δούμε και το Λασίθι, λοιπόν. Εδώ που η Νέα Δημοκρατία έρχεται πρώτη με 39,75% και ένα βουλευτή, τον Γιάννη Πλακιωτάκη. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής επίσης εκλέγει βουλευτή, 25,58% εκεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί και αν καταποντίστηκε 14,55%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 4,76%, οι Σπαρτιάτες 2,91%, η Ελληνική Λύση 2,57%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,52%. Και εδώ έχουμε και μία έκπληξη όσον αφορά το κυβερνητικό σχήμα. Μένει εκτός ο ομολογουμένος πολύ επιτυχημένος υπουργός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην προηγούμενη προεκλογική θητεία, όσον αφορά και το μεταναστευτικό, ο κύριος Γιάννης Πλακιωτάκης. Αυτό είναι κάτι το οποίο προκαλεί έκπληξη και στα πηγαδάκια της Νέας Δημοκρατίας σήμερα. Σε ολόκληρη την Κρήτη έχουμε κάνει αρκετό ρεπορτάζ. Οι περισσότεροι σε σχέση με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας περίμεναν ότι σε αυτό το κυβερνητικό σχήμα θα ήταν και ο Γιάννης ο Πλακιωτάκης. Πάμε σε διαφημίσεις και με την επιστροφή θα συζητήσουμε λίγο τι σημαίνει για το πολιτικό σύστημα το κόμμα Σπαρτιάτες, τι σημαίνει για την Κρήτη η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση του νησιού με το κόμμα Σπαρτιάτες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, επιστρέψαμε στην επόμενη μέρα των εκλογών. Η αλήθεια είναι με μεγαλύτερη χαλαρότητα, γιατί πάντοτε προεκλογικά και οι υποψήφοι έχουν και το άγχος του χρόνου, έχουν και την αγωνία να πούν αυτά που πρέπει για να πείσουν τους ψηφοφόρους. Τώρα το αποτέλεσμα είναι δεδομένο και βεβαίως οι δύο βουλευτές που είναι εδώ θα κριθούν από τους πολίτες στην επόμενη εκλογική διαδικασία, στις επόμενες εκλογές, που καλώς εχόντων των πραγμάτων μάλλον θα γίνουν μετά από 4 χρόνια. Λέω μάλλον, γιατί στην ελληνική πραγματικότητα ποτέ δεν μπορείς να πεις είμαι σίγουρος. Έχουμε δει στην σύγχρονη και παλαιότερη πολιτική ιστορία αυτής της χώρας πολλές ανατροπές. Έχουμε δει πανίσχυρες κυβερνήσεις να αποδομούνται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Θυμόμαστε όλοι το 1985, πάω πολύ πίσω, και την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου και πόσο γρήγορα αποδομήθηκε από ένα σκάνδαλο. Βεβαίως μετά επανήλθε. Την ίδια ώρα θυμόμαστε αυτό το εκλογικό θρίλερ το 2001 ανάμεσα στον Κώστα Καραμαλή και τον Κώστα Σιμίτη, όπου τελικά στην στροφή ο Κώστας Σιμίτης κατάφερε να κερδίσει έναν τότε πανίσχυρο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Τότε οι δημοσκόποι μιλούσαν ακόμα και για εύκολη αυτοδυναμία. Άρα νομίζω ότι σε αυτήν τη χώρα ποτέ δεν πλήττουμε τις εκλογικές βραδιές. Η αλήθεια είναι, θα το πω τώρα, σε αυτές τις δύο εκλογικές βραδιές και ειδικά στη χθεσινή εκλογική βραδιά, κανείς δεν περίμενε ότι κάτι θα άλλαζε όταν υπήρχε μια τέτοια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον πρώτο και το δεύτερο. Θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Συντηχάκη, αλλά αφού πρώτα δώσω τον λόγο στην Μέρη την Καριωτάκη, να μου κάνει έτσι δημοσιογραφικά ένα σχόλιο για την είσοδο των Σπαρτιατών στη Βουλή. Είναι κάτι το οποίο συζητείται σήμερα από όλα τα αθηναϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτή η συζήτηση ξεκίνησε από χθες το βράδυ. Και μάλιστα η Κρήτη έχει και εκπρόσωπο στην Βουλή από το κόμμα των Σπαρτιατών, τον κύριο Μιχάλη Γαβιωτάκη. Αυτό νομίζω είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει όλα τα κόμματα. Κατά την άποψή μου, θα πρέπει να το δουν πάρα πολύ σοβαρά, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι οι τρεις πρώτοι, θα πρέπει να το δουν όλοι πάρα πολύ σοβαρά, διότι κάτι δεν έγινε σωστά, κάτι συνέβη και φτάσαμε μέχρι εκεί.
Υπενθυμίζω ότι μέχρι και νομοθετικές πρωτοβουλίες πήραμε προκειμένου να μην υπάρξει είσοδος άκρας δεξιάς στη Βουλή και παρόλα αυτά υπάρχει ένα κόμμα και μάλιστα με ένα πολύ καλό ποσοστό τηρουμένων των αναλογιών. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δουν αλανυφάλια και χωρίς να στρέφει ο ένας τα βέλη κατά του άλλου. Γιατί εγώ αυτό που έχω παρατηρήσει και έχω παρακολουθήσει από χτες μέχρι και σήμερα και ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να γίνεται ένα blame game ανάμεσα στους τρεις μεγάλους για το ποιος είπε περισσότερα, ποιος εξέθρεψε, ποιος έκλεισε το μάτι κτλ. Χωρίς να γίνεται μια πραγματική αυτοκριτική για το τι έκανε το κάθε ένα κόμμα ξεχωριστά λάθος, το τι έκανε και έριξε λίγο νερό στο μήλο αυτό. Δεν θέλω να πιστέψω ότι, ότι θα ξαναζήσουμε αυτές τις απίθανες στιγμές που έχουμε δει και στο παρελθόν μέσα στη Βουλή. Και τουλάχιστον στις πρώτες κινήσεις φαίνεται ότι δεν θα πάνε τόσο ακραία. Θα είναι λίγο πιο, ας πούμε, ευγενείς. Βάλτε το σε εισαγωγικά. Μάθημα, κατά πάσα αυγή. Πιθανότητα θα πάνε έτσι. Όμως θα πρέπει να το δούμε σε βάθος. Χωρίς κομματικά γυαλιά και χωρίς παροπίδες και να καταλάβουμε τι δεν έγινε καλά. Έριχνα μια ματιά νωρίτερα στις εκλογές, Μάνο, που έχουμε από το 2009 και μέχρι σήμερα. Κάθε φορά που βλέπουμε την είσοδο αυτής της ιδεολογίας κομμάτων στη Βουλή, τι γίνεται. Είναι οι φορές που ο λαός, ο κόσμος, ο πολίτης έχει τα χαμηλότερα δυνατά εισοδήματα. Αυτό πρέπει κανείς να το σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά και να το καταλάβει πώς και γιατί φεύγουν από τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου και βάλτε το ή βγάλτε το από τα εισαγωγικά ό,τι θέλετε κάντε και πηγαίνουν σε κόμματα που έχουν αυτού του είδους την ιδεολογία. Κυρία Συντηχάκη, η αλήθεια είναι ότι στην Κρήτη όσον αφορά την θητεία της Χρυσής Αυγής δεν κατανοήσαμε απόλυτα αυτήν την ένταση, γιατί ήμασταν από τις περιοχές που δεν υπήρχε εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής και μάλιστα είχε και τα χαμηλότερα ποσοστά η Χρυσή Αυγή στις περιφερειακές ενότητες του νησιού. Σήμερα υπάρχουν περιοχές στην Κρήτη που ψήφισαν και έφεραν τους Σπαρτιάτες στην τρίτη ή τέταρτη θέση. Υπάρχουν βεβαίως και περιοχές που γύρισαν τελείως την πλάτη. Αυτό σας προβληματίζει? Όλους πρέπει να προβληματίζει, γιατί πρόκειται για μια αρνητική εξέλιξη, πανελλαδικά και τοπικά με την εκλογή ενός τέτοιου βουλευτή, αλλά επιβεβαιώνεται ότι ο φασισμός, ναζισμός, ακριβώς λόγω του χαρακτήρα του, δεν αντιμετωπίζεται με νομοθετικές ρυθμίσεις. Εμείς το λέγαμε εξ αρχής. Και μάλιστα, όταν ανοίγουν και επικίνδυνους δρόμους αυτές οι νομοθετικές παρεμβάσεις, γιατί αυτές οι νομοθετικές παρεμβάσεις έβαζαν πάρα πολλούς αστερίσκους, τους οποίους έχει καταγγείλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν είναι της ώρας. Στην πραγματικότητα, το θέμα του φασισμού, ναζισμού, είναι η υπόθεση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Ο λαός πρέπει να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Είναι αυτό που λέει και ο ποιητής, το φασισμό βαθιά καταλαβέτων δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον. Είναι πολύ προφητικό το ποίημα του Φονταλάδη απάνω σε αυτό. Αποδεικνύεται πάντως για μία ακόμη φορά ότι οι ρίζες του φασισμού στο σύστημα και το κράτος είναι βαθιές. Και υπάρχουν και διάφορα κέντρα και επιχειρηματικά συμφέροντα που στηρίζουν τέτοιου είδους κόμματα. Επίσης, πού έκανε λάθος το πολιτικό σύστημα? Δηλαδή, τελειώνοντας την Χρυσή Αυγή, θεώρησε ότι τελείωσε και με τις ακραίες φωνές μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο? Καταρχήν, η Χρυσή Αυγή, οι Σπαρτιάτες και όλα αυτά τα ακροδεξιά κόμματα δεν είναι αντισυστημικά κόμματα. Είναι γέννημα θρέμα του συστήματος, του καπιταλιστικού συστήματος. Και μάλιστα πολλές φορές τους βγάζει στο προσκήνιο όταν απειλείται το ίδιο το πολιτικό σύστημα, δηλαδή το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, και τους τραβάει το χαλί όταν δεν τους χρειάζεται. Άρα λοιπόν τους χρησιμοποιεί ανάλογα το τι ακριβώς θέλει να εξυπηρετήσει το αστικό πολιτικό σύστημα. Σίγουρα σε αυτό το αποτέλεσμα έχουν επιδράσει και απαράδεκτες κολυσιεργίες στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Κράτησε 8 χρόνια. Με διάφορες δικαιολογίες. Εάν είχε κλείσει αυτή η υπόθεση νωρίτερα και δεν είχε πάει στον Άριο Πάγο. Παρέσβησε η παραφιλολογία και ο διάλογος εισαγωγικά πάνω σε ένα θέμα που θα πρέπει να κλείσει πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Με μια δικαστική απόφαση στο δεύτερο βαθμό που δεν θα επέτρεπε σε τέτοιου είδους κόμματα και ούτε θα χρειαζόταν και οι νομοθετικές ρυθμίσεις. Εδώ υπάρχουν ευθύνες. Αλλά επίσης υπάρχουν και οι διάφορες πολιτικές δυνάμεις που χαΐδευαν τα αυτιά
των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής. Τώρα θα μου πείτε ότι γίνεσαι κακός, αλλά να θυμηθούμε ότι πριν λίγο πριν τις εκλογές, τις προηγούμενες, έγινε στα ορφανά της Χρυσής Αυγής το χάιδεμα από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Και όχι μόνο βέβαια, και από τη Νέα Δημοκρατία. Εάν δείτε πολλά στελέχη της Χρυσής Αυγής, άλλων ακροδεξιών κομμάτων και των Σπαρτιατών τώρα, από πού προέρχονται. Εγώ θα σας πω, ο βουλευτής από των Σπαρτιατών από τον νομό Ηρακλείου προέρχεται από πού. Από τους Ανέλ, τον κύριο Καμένο. Mm-hmm. Παλιότερα στη Νέα Δημοκρατία. Για να δούμε δηλαδή πώς είναι και τα συγκοινωνούν τα δοχεία. Αυτή η Ανέλ που συνεργάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και από πολλοί άλλοι που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και από το ΠΑΣΟ. Εκολάφθησαν από τα αστικά πολιτικά κόμματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, αν βάλουμε κάτω ονόματα τώρα, που βρίσκονται και στη Νέα Δημοκρατία βρίσκονται σήμερα τέτοιου είδους πρόσωπα. Άσχετα εάν δεν εκφράζονται έτσι όπως εκφράζονται άλλα πρόσωπα που ανήκουν σε αμιγώς ακροδεξιά φασιστικά ναζιστικά κόμματα. Με αυτή την έννοια λέω ότι τα ακροδεξιά κόμματα δεν είναι αντισυστημικά. Απολύτως συστημικά και υπηρετούν το καπιταλιστικό σύστημα. Είναι η σιδερένια φτερά του συστήματος. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν ο λαός πρέπει να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, να επαγρυπνεί δηλαδή, και να μην επιτρέπει ποτέ σε τέτοιου είδους φασιστικά κόμματα και τα πρόσωπα που εκφράζουν αυτές τις απόψεις να βγαίνουν ποτέ στο προσκήνιο και να τους δίνει... Κύριε Σιντιχάκη, το μεγαλύτερο ποσοστό οι Σπαρτιάτες το πήραν στην ηλικιακή ομάδα 17-34. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Προφανώς σημαίνει. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πει στα παιδιά, δεν έχουμε πει στην πιτσιρικαρία περί τίνος πρόκειται. Προφανώς, προφανώς. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι έχουμε κάνει και εμείς δομικά λάθη. Έχει κάνει το κράτος δομικά λάθη, έχει κάνει το κομμάτι της παιδείας, έχει κάνει η ιστορία, έχουν κάνει οι γονείς, έχουν κάνει όμως και οι πολιτικοί. Ξεκαθαρίσαμε τι είναι τι. Προφανώς. Όποιος μιλάει για την πατρίδα του είναι εθνικιστής. Ακόμα και αν μιλάει απλώς και μόνο επειδή την αγαπά. Όποιος δεν πιστεύει αυτά που πιστεύουμε εμείς, είναι ρατσιστής, είναι αντίπαλός μας, είναι ο απέναντι. Έχουμε κάνει λάθη και στο λόγο έχουμε κάνει λάθη. Έχει και πολύ... τα μέσα έχουμε κάνει λάθη. Όλοι έχουμε κάνει λάθη. Δεν γίνεται. Συμμερίζομαι τις ανησυχίες σας. Δεν γίνεται αυτή η μεγάλη η πιτσιρικαρία να πιστεύει και να δίνει ψήφο εμπιστοσύνη σε αυτό το ίδιο κόμμα. Είναι υπαρκτές οι ανησυχίες σας. Νομίζω ότι υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό άγνοιας κινδύνου σε αυτές τις ηλικίες. Που δυστυχώς δεν έχουν υπάρχει αυτό και διαβάσει την ιστορία μας, δεν γνωρίζουν και την ιστορία μας. Για παράδειγμα, η ταύτιση του πατριωτισμού με τον εθνικισμό. Από πού και ως που ταυτίζει το εθνικισμό με τον πατριωτισμό. Ακριβώς. Μα εδώ στις δύσκολες εποχές και στη διάρκεια της κατοχής και τα λοιπά, όλος ο λαός ήταν πατριώτες. Δηλαδή, φυσικά. Για την υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας, της χώρας και τα λοιπά, για τη λαϊκή, για την κοινωνική δικαιοσύνη. Άλλοι το έβλεπαν πολύ πιο μακριά για το σοσιαλισμό και τα λοιπά. Άλλοι έφταναν μέχρι το εθνικό ανεξαρτησιακό ζήτημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι άλλο πράγμα ο πατριωτισμός, ο γνήσιος πατριωτισμός, και είναι άλλο πράγμα ο εθνικισμός και ο ρατσισμός. Πέστε μου ποιο σχολικό βιβλίο αναφέρεται για αυτά τα ζητήματα. Κανένα. Κανένα. Σε μια εποχή όπου πραγματικά έχουν καταβαθρωθεί οι κοινωνικές αξίες και ισχύει ο ατομικισμός, ο αδελφισμός, πώς το λένε, αυτές οι ομάδες που κυκλοφορούν σήμερα στις σχολικές μονάδες και τα λοιπά, οι συμμορίες και τα λοιπά. Αντιλαμβάνεστε πάντως, λοιπόν... Πάντως, κύριε Σιντιχάκη, στα social media, αθόρυβα, αλλά πολύ εντυπωσιακά, διαμορφωνόταν μία άποψη που κάποιος χρήστης την έβλεπε. Δηλαδή μου είναι αδιανόητο να σκεφτώ ότι ακόμα και κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος δεν αντιλαμβανόταν ότι η κοινωνία ψινόταν με ένα κάλεσμα κυρίως στην ηλικιακή ομάδα που σωστό είπε είναι η Μέρη πριν. Βέβαια από δεν είναι φαινόμενο ελληνικό. Mm-hmm. Γενικώς υπάρχει μια έξαρση της ακροδεξιάς στην Ευρώπη σε παγκόσμιο επίπεδο. Σημαντικό ρόλο έπαιξε το γεγονός ότι δεν υπάρχει σήμερα η Σοβιετική Ένωση. Δεν υπάρχει το σοσιαλιστικό στρατόπεδο που ενέπνε προοδευτικά και επαναστατικά κινήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτό έχει παίξει το ρόλο του. Και φυσικά το γεγονός ότι έχουμε σήμερα μια καπιταλιστική βαρβαρότητα την οποία ζούμε. Που αυτή η καπιταλιστική βαρβαρότητα οδηγεί έναν κόσμο
σε τέτοιου είδους παροξισμούς. Βάλτε μια ανωτελεία. Υπάρχει όμως και το σε άλλο. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει και η κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας που δίνει πραγματικά μάχη στα πανεπιστήμια και στα σχολεία, αναδεικνύοντας τον πραγματικό δρόμο της οργανωμένης πάλης που πρέπει να ακολουθήσει η νεολαία, εγκαταλείποντας τέτοιου είδους μορφώματα. Βάλτε μια ανωτελεία, γιατί θέσατε ένα θέμα που ήθελα να το θέσω και στην κυρία Τσουκαλά αλλά και στον κύριο Κεφαλογιάννη. Κύριε Βαμβακά, θα έρθω σε πολύ λίγο σε εσάς. Κυρία Τσουκαλά, στήχησε στον ΣΥΡΙΖΑ αυτό που το ανέβασα υψηλά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, ότι εσείς ουσιαστικά κάνατε ένα κάλεσμα στα ορφανά της Χρυσής Αυγής, έτσι έλεγαν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι. Ναι, κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά και στυλίτευσε το γεγονός ότι η ποινικοποίηση του κόμματος, του Κασιδιάρη, δεν υπήρχε περίπτωση να φέρει το οποιοδήποτε αποτέλεσμα και κατηγορηθήκαμε και γι' αυτό και φυσικά απεδείχθη ότι έχουμε δίκιο. Ακούστε να δείτε, η δική μου ανάλυση ως πολιτικού επιστήμονα και ως διεθνολόγου είναι ότι δυστυχώς και στην Ελλάδα η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι εναρκτήριος δύναμη του φασισμού η διαχείριση της Ευρώπης αναφορικά με το μεταναστευτικό. Οι άνθρωποι αυτοί δυστυχώς δεν βγαίνουν κατευθείαν στην παραγωγή. Αυτό το ντόμινο που έφτασε ξανά και στην Ελλάδα. Φυσικά, δεν έφυγε ποτέ, απλά τώρα ξαναβγήκε. Φυσικά. Στην επιφάνεια. Όπως έχει ανέβει η Le Pen στη Γαλλία, όπως στην Ολλανδία είχαμε ακροδεξιά κόμματα, όπως αυτή τη στιγμή ακόμα και στη Σουηδία έχουμε ακροδεξιό κόμμα στο συνασπισμό κυβέρνηση τη Σουηδία. Βλέπουμε λοιπόν την ορμπανοποίηση τη ευρωπαϊκή πολιτική ζωή. Mm-hmm. Επίση, να το δούμε και λίγο από την άποψη τη πολιτική θεωρία. Η Χάννα Αρέντ, η πολιτική φιλόσοφο, έλεγε ότι φασίστα, αν διαβάσουμε τη δίκη του Άντολφ Άιχμαν, ο φασίστα δεν είναι αυτό τον οποίο έτσι αντιλαμβανόμαστε εμεί, αυτό ο οποίο συμμετέχει σε ομάδε κρούση, αλλά αυτό ο οποίο ακολουθεί τυφλά εντολέ. Είναι λοιπόν απόλυτα φυσιολογικό σε άτομα σε νεαρές ηλικίες οι οποίες κοινωνικοποιούνται να συμμετέχουν σε τέτοια σχήματα. Το ίδιο έχει συμβεί και με την άνοδο της Χρυσής Αυγής, ακριβώς στις ίδιες ηλικίες. Δεν έχω τελειώσει όμως, να μου επιτρέψετε να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο. Γιατί θα ήθελα λίγο να μεταφέρω και το όλο κλίμα στα δικά μας, διότι βλέπουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να συμβαίνει μια κανονικοποίηση του ακροδεξικού λόγου και στην πολιτική ζωή και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι εννοώ? Ο Βορύδης, ο υπουργός, ο Μάκης Βορύδης, mm-hmm. ήταν πρωτοπαλίκαρο της ΕΠΕΝ, του συνταγματάρχη Παπαδόπουλου. Η Νέα Δημοκρατία επί Αβέροφ είχε δημιουργήσει ομάδες κρούσης με άτομα τα οποία ο κύριος Βορύδης έχει μάλιστα φωτογραφθεί και με τσεκούρι. Όχι, εντάξει. Ο κύριος Βορύδης έχει δείξει όμως μια παρουσία 30 χρόνων σοβαρή στο κοινοβούλιο. Καμία με πάρα πολλές τοποθετήσεις και έχει κάνει καμία σοβαρή παρουσία δεν έχει δείξει στο κοινοβούλιο. Πάνω στο ζήτημα. Κανονικοποιείται μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Και την απάντηση στην κυρία Τσουκαλά και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και συνεχίζω. Ο πατέρας Πλεύρη με τον ναζιστικό χαιρετισμό. Την απάντηση τη δίνουν οι χρυσαυγίτες που κατηγορούν το Βορύδη ότι τους έβαλε στη φυλακή. Μάλιστα. Αυτή την απάντηση δεν γίνεται και από τις δύο πλευρές. Ποιος θα ξεχάσει το ναζιστικό χαιρετισμό εν ώρα δικαστήριο. Κυρία Τσουκαλά, πείτε μας γιατί δεν βρίσκατε αίθουσες να τους δικάσετε. Ο ίδιος και τους είχατε 8 χρόνια και περιφέρονται, που σας το είπε και ο κύριος Σιντιχάη και δεν απαντήσατε. Ήταν κατά τον αυτό να μας πείτε. Και τον καταδίκασε ακόμα και τον Ισραηλινό Συμβούλιο. Για ποιο λόγο 8 χρόνια δεν βρίσκατε αίθουσα για να δικάσετε τη Χρυσή Αυγή? Για ποιο λόγο ο Τσίπρας τους έκανε άνοιγμα λίγο πριν τις εκλογές? Αυτά πρέπει να μας πείτε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, πρωτοπαλίκαρο του Καρατζαφέρη. Δεν φύτρωσαν από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι συγκοινωνούν τα δοχεία της δεξιάς. Κυρία Τσουκαλά, όχι, βάλτε την τελεία, δεν σας διακόπτω, δεν θέλω να σας δείξω από το άκρο. Βάζω την τελεία, λοιπόν, είπα ότι έχω να πω. Ομάδες κρούς επί Αβέροφ. Θα έρθω σε εσάς. Είναι πολύ πιο σύνθετο. Μισό λεπτό, κύριε Συντιχάκη. Θα έρθω και στον κύριο Κεφαλογιάννη και στον κύριο Βαμβακά. Θα σας δώσω το λόγο και εσάς εφόσον θέλετε να τοποθετηθείτε. Πρέπει να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11 ακριβώς εδώ, ζωντανά σε ώρα αιχμής, η επόμενη μέρα των εκλογών. Βάζουμε στο μικροσκόπιο τα εκλογικά αποτελέσματα αλλά και τις πολιτικές ισορροπίες όπως αυτές διαμορφώνονται στη χώρα. Μιλάμε για τις ακραίες φωνές που πλέον υπάρχουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τα κόμματα αυτά, οι παρατάξεις αυτές, που όπως λένε πολλά από τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, πίσω από ένα προσωπείο προσπαθούν να κανιβαλίσουν το διάλογο και να μεταφέρουν ακραίες απόψεις με τον πιο άσχημο τρόπο μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Όμως θα κάνω, κύριε Κεφαλογιάννη, λίγο το δικηγόρο του διαβόλου και θα σας πω: οκ, δεν τους ψήφισαν όμως οι πολίτες.
σίγουρα ο ελληνικός λαός στη δημοκρατία αποφασίζει. Δεν το συζητάμε. Γι' αυτό το λόγο και η δημοκρατία δεν συνοδεύεται μόνο με δικαιώματα, αλλά συνοδεύεται και με υποχρεώσεις και με ευθύνη. Υπάρχει περίπτωση στη Νέα Δημοκρατία απλώς... να μην εκτιμήσατε σωστά ότι, okay, τέλειωσε η Χρυσή Αυγή, τους βάλαμε στη φυλακή, όμως υπήρχε μία βάση η οποία αθόρυβα αρχικά γιγαντωνόταν στην ελληνική πραγματικότητα και δείτε πόσο, σε πόσο πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή ουσιαστικά εδώ έχουμε ένα κόμμα που πήρε ένα ποσοστό κοντά στο 5% μέσα σε 2 εβδομάδες. Αυτό, αν το σκεφτεί κανείς, είναι πραγματικά τρομακτικό. Και είναι ακόμα πιο τρομακτικό πως ένας καταδικασμένος από τη φυλακή εγκληματίας για κακουργήματα με σβάστηκα στο χέρι μπορεί να παρακινήσει τόσο κόσμο να πάει να ψηφίσει στα τυφλά. Αυτό είναι το φοβερό. Και εδώ όμως τίθεται ένα ερώτημα. Απλώς... πώς ένας έγκλειστος, ο οποίος να... είναι απομονωμένος από τον έξω κόσμο, μπορεί να κινηθεί. Και αυτό χρήζει σοβαρής, και αυτό χρήζει, και αυτό χρήζει σοβαρής διερευνήσης και εισαγγελικής παρέμβασης. Και το, αλλά... το σοφρονιστικό σύστημα πρέπει σίγουρα. Να το σίγουρα. Και ο σοφρονιστικός κανόνα, κανονισμός, αν δεν είναι, πρέπει, αν, που είμαι σίγουρος ότι το προβλέπει, θα πρέπει να εφαρμοστεί κατά γράμμα και αν τυχόν δεν το προβλέπει στη συγκεκριμένη φυλακή που δεν το νομίζω να αλλάξει ο σοφρονιστικός κανόνας. Αλλά για να μπορέσουμε να κάνουμε μια διευκρίνηση και να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα για αυτά που λεχθήκαν προηγουμένως. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή και με αυτούς τους καταδικασμένους χρυσαυγίτες στη φυλακή. Και το δείξαμε στην πράξη, ότι επί κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δικάστηκαν, έγινε η δίκη της Χρυσής Αυγής όταν άλλοι δεν βρίσκαν αίθουσες. Επί Νέας Δημοκρατίας ήρθε η νομοθετική ρύθμιση και σήμερα γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε τον Κασιδιάρη στη Βουλή, γιατί θα τον είχαμε, mm-hmm. τον ίδιο τον Κασιδιάρη, ακριβώς επειδή δεν του επιτράπηκε να κατέβει σε μια νομοθετική ρύθμιση την οποία δεν ψήφισαν τα περισσότερα κόμματα. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω με το ΠΑΣΟΚ που στήριξε αυτή τη νομοθετική ρύθμιση για το. Mm-hmm. Για το κόμμα Κασιδιάρη, αλλά νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή, εντάξει, κυρία Τσουκαλά, σας το είπα και προηγουμένως, άλλοι φλερτάρανε με τη Χρυσή Αυγή και λέγανε για τους ψήφους της και για τη λαϊκότητά τους. Ο κύριος Τσίπρας ήτανε και επί δικών σας ημερών δεν βρίσκατε αίθουσες για να κάνετε τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Αλλά για να γυρίσουμε στο ερώτημα και στο ζήτημα, που είναι πολύ σοβαρό και μας απασχολεί όλους, νομίζω ότι τα αίτια πρέπει να τα εξετάσουμε σοβαρά και πρέπει να το κάνει και η πολιτική επιστήμη αυτό. Δεν είναι σίγουρα ένα ελληνικό φαινόμενο. Υπάρχει στην Ευρώπη mm-hmm. και νομίζω ότι δεν είναι και ένα ζήτημα το οποίο ανακύπτει μόνο τώρα. Εγώ θα σας πω δύο νούμερα που σημείωσα. Το 2012, 14,5% είχαν μαζέψει τα κόμματα της άκρας δεξιάς. Το 2015, 11%. Σε πρόσφατα αποτελέσματα. Και νομίζω ότι υπάρχει και μια παράδοση στην ελληνική πολιτική ζωή της χώρας. Ήδη από το 1910 τους αντιβενιζελικούς επίστρατους, στη συνέχεια με τις ομάδες της 3Ε στη Θεσσαλονίκη που mm-hmm. κάψαν την κοινότητα των Εβραίων, τις ομάδες Χ στην Πελοπόννησο. Υπάρχει μια παράδοση που δυστυχώς όταν βρίσκει κάποιες συνθήκες όπως αυτές που περάσαμε, του πληθωρισμού, της υγειονομικής κρίσης, αν θέλετε να σας πω κάτι, και ίσως και του τοξικού λόγου κάποιες φορές στο δημόσιο λόγο, βρίσκει αυτό το σπόρο και καταφέρνει να τον Μάλιστα. αναπτύξει και να τον γιγαντώσει. Οπότε, το πρώτο που χρειάζεται είναι ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και δυνατά αντεπιχειρήματα πάνω στο φασιστικό λόγο. Ποια ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών με τις παρακολουθήσεις? Τώρα, ποια ενίσχυση δημοκρατικών θεσμών? Μιλάει η Νέα Δημοκρατία για ενίσχυση δημοκρατικών θεσμών. Φυσικά και να πούμε για αυτά. Βάζετε τώρα τις παρακολουθήσεις που καταργήσατε τον εισαγγελέα που έβαζε την υπογραφή. Τον ένα εισαγγελέα που υπέγραφε τις παρακολουθήσεις. Όλους τους Σιριζαίους υπαλλήλους της ΑΕΠ. Το κάνατε εσείς. Έβαλε τον Αλυψιώτη. Μα τι μας λέτε τώρα. Μην μας μιλάτε για δημοκρατικούς θεσμούς. Να μην μιλάει η Νέα Δημοκρατία για δημοκρατικούς θεσμούς. Κύριε Βαβακά, έρχομαι σε εσάς. Το φαινόμενο λοιπόν αυτό είναι πολύ βαθύτερο από ό,τι πιστεύαμε και πιστέψαμε ότι με τη φυλάκιση των νεοναζί και των φωνιάδων αυτό το φαινόμενο θα είχε τελειώσει. Όμως είδαμε τελικά ότι δεν τελείωσε. Κάπου ίσως να κάναμε όλο το πολιτικό σύστημα λάθος. Εμείς σαν ΠΑΣΟΚ πάντα είμαστε απέναντί τους, τους παλέψαμε, δεν ζητήσαμε ποτέ τους ψήφους τους, δεν μαζίσαμε τα λόγια μας. Κάναμε, εξαντλήσαμε όλες τις νομικές δυνατότητες για να μην μπουν στη Βουλή, όμως κατάφερα και μπήκαν με ένα
με το κόμμα Σπαρτιάτες, που πήρε την έγκριση χωρίς να έχουμε να καταλάβει κανείς στο πολιτικό σύστημα ποιοι είναι. Μετά ήρθε η στήριξη. Έχω την εντύπωση ότι έπιασε στον ύπνο το πολιτικό σύστημα. Αυτό ακριβώς, αυτό θέλω να πω. Ενώ υπήρχαν σημάδια, κύριε Παπακά. Σημάδια, όμως... Αυτό δεν περιποιεί η τιμή για το πολιτικό σύστημα. Αυτό θέλω να πω, κύριε Καλλιωτάκη, και να μην ξεχάσουμε, γιατί είναι μια πραγματικότητα το ότι αφήσανε τόσα χρόνια μέσα στη Βουλή το συγκεκριμένο άτομο, δεν λέω ότι το όνομά του, να έχει κανάλι, όπως ακούω μέσα στη φυλακή, μέσα στη φυλακή, να βγάζει μηνύματα, να κάνει πολιτική γραμμή, αυτό είναι καθαρά ευθύνη της κυβέρνησης που υπήρχε, της Δημοκρατίας και που είναι και τώρα. Και βλέπουμε τι έγινε στις τελευταίες μέρες. Όμως, στην ουσία, όλο αυτό που είπα είναι, και το αν είδαμε και μπήκα στη Βουλή και πήραν αυτά τα παραπάνω ποσοστά, που είναι πολυπαραγωγικοί οι λόγοι, έχει να κάνει με αυτά που βλέπουμε στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική κοινωνία, μαζί με την υπόλοιπη Ευρώπη που γίνονται. Την ηθική απαξίωση που υπάρχει. Ξέρετε όμως κάτι, κύριε Παπακά, και αυτό θέλω να το ακούσουν και οι άλλοι. Ναι. Η πολιτική απαξίωση ή η κοινωνική απαξίωση. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι οι Έλληνες πολίτες, οι πολίτες αυτής της χώρας, βίωσαν και εξακολουθούν να βιώνουν μια δύσκολη καθημερινότητα. Και από την άλλη δημιουργείται αυτό το ερώτημα. Πώς γίνεται ένας λαός που αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα να επιβραβεύει με ένα τέτοιο ποσοστό μια κυβέρνηση που διαχειρίστηκε τις τύχες του για 4 χρόνια και την ίδια ώρα να βλέπουμε τον θυμό, ενδεχομένως όχι μόνο τον θυμό, αλλά και τον θυμό, να αποτυπώνεται μέσα από ένα κόμμα, μέσα από ένα μόρφωμα που έχει αυτές τις απόψεις. Δεν είναι λίγο σχήμα οξύμορο όλο αυτό? Είναι οξύμορο, είναι μια πραγματικότητα. Γιατί όλα αυτά και στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Ελλάδα το βλέπουμε ότι είναι αποτέλεσμα όλα αυτά που γίνονται με την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με την απαξίωση του ρεαλιστικού δρόμου, με την υποβάθμιση του κράτους δικαίου, με το διχαστικό και τοξικό λόγο, με το μεταναστευτικό που και εδώ έπαιξε σημασία, όλα αυτά να εκτρέφουν αυτές τις επικίνδυνες δυνάμεις. Έτσι έχουν εκτραφεί στην Ευρώπη. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Έχουμε ευθύνη σαν πολιτικό σύστημα και που δεν εκτιμήσαμε όλα αυτά και πρέπει να σταματήσουμε και να δουλέψουμε από εκεί και πέρα ώστε αυτά να σταματήσουν. Γιατί δεν είναι, όλα αυτά που είπατε είναι πολύ, πολύ σωστά και σημαντικά. Γιατί από τη μια τώρα παραπονιούνται ο κόσμος και λέει πώς φτάσαν να πάνε αυτό το ποσοστό, πώς όμως και διαμαρτύρονται αυτοί που δεν πήγαν να ψηφίσουν. Mm-hmm. Πώς όμως εσείς δεν γίνεται να ψηφίσετε το 50% που δεν θα ψηφίσετε αυτό το κόμμα. Από ναι. Τους εγγεγραμμένους και, το ψηφίσουν. Είδαμε ότι πολλοί που ψήφισαν πρώτη φορά ήταν τώρα που δεν ψήφισαν. Καλά, κύριε Παπακά, αυτό όμως είναι ένα θέμα που πρέπει να σας προβληματίσει το ίδιο όλους. Από τον κύριο Συνδικάκη μας, τον κύριο Κεφαλογιάννη. Βεβαίως. Γιατί αν το 50% των πολιτών δεν πάει να ψηφίσει, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσετε και να το δείτε με μεγάλη σοβαρότητα όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου που συμμετέχετε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έτσι ακριβώς. Αυτό λέω και εγώ, ότι πρέπει να μας απασχολήσει όλους αυτό το γεγονός. Ότι, και είδαμε τώρα ότι αυτή τη φορά, την πρώτη φορά δεν ψηφίσαν κάποιος κόσμος και είδε τότε ψήφισε και αυτοί ψηφίσανε. Μάλιστα. Το συγκεκριμένο κόμμα. Θέλετε να πείτε κάτι τέτοιο? Μια πάρα πολύ μικρή υποσημείωση αναφορικά με τη συσχέτιση της αποχής με την άνοδο της ακροδεξιάς. Ήταν ακριβώς το ίδιο φαινόμενο να συμβαίνει στην Ιταλία, η οποία καλλιεργεί κουλτούρα αποχής και βλέπουμε ότι η ακροδεξιά παγιώνεται. Μια ακροδεξιά πρωθυπουργό, τη Μελώνη. Και επίσης δεν συζητήσαμε καθόλου το πώς ο κατακαιρματισμός της αριστεράς, ο διχαστικός λόγος της αριστεράς έναντι της αριστεράς, όλη η αριστερά έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς αυτό έδωσε τεράστια. Αναφέρεστε στη στάση του Κουκουέ. Φυσικά στάση του Κουκουέ, στάση όλων γενικά. Ναι. Το λέω αυτό γιατί σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις σας, οι υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ λέγατε ότι η κριτική που δεχτήκαμε εμείς από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν ήταν η κριτική που θα έπρεπε να δεχτεί η κυβέρνηση που διαχειριζόταν αυτή τη χώρα. Αυτό λέγατε προεκλογικά. Κοιτάξτε να δείτε, σε όλα τα πάνελ. Ήταν αδιανόητο να ακούμε από τον κύριο Κουτσούμπα να επιτίθεται στον Τσίπρα προσωπικά για τη βίλα του. Είδαμε προσωπική επίθεση εναντίον του κυρίου Μπελαβίλα με αφίσες. Είδαμε δηλαδή μια κατάπτωση ηθών από τη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη ρητορική του Κουκουέ, την οποία πραγματικά δεν περιμέναμε να δούμε στο πολιτικό λόγο. Εγώ προσωπικά θλίβομαι, πραγματικά. Κύριε Πάρα Συνδικάκη, πολλά στελέχη μας προέρχονται από το Κουκουέ. Και τώρα από πω ότι ξύνονται στην κρίτσα του Τσοπάνη. Ναι, δεν θα αναφέρεστε σε μένα με τέτοιες εκφράσεις, κύριε Συνδικάκη. Σας παρακαλώ πολύ. Αναφέρομαι όχι σε εσάς προσωπικά. Σε μένα δεν θα αναφέρεστε με τέτοιες εκφράσεις. Κατερίνα Τσουκαλά, αναφέρομαι στην εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.
Εκεί αναφέρομαι βέβαια. Να ανεβάσουμε λίγο το επίπεδο του πολιτικού. Να πάρω το λόγο τώρα εγώ. Ναι, κύριε Σιντιχάγη. Πάρω το λόγο. Πολύ εύκολα μπορούμε να πετάμε λάσπη στον ανεμιστήρα, αλλά εδώ η πραγματικότητα όμως, η πραγματικότητα είναι πεισματάρα και είναι πολύ δεδομένη. Όλοι εκπλήσονται τώρα για τους Σπαρτιάτες, όπως κάποτε είχαν εκπλαγεί για την άνοδο της Χρυσής Αυγής και τα λοιπά. Ποιος τους εκόλαψε αυτούς? Δηλαδή πολιτικά, ιδεολογικά, συστημικά, ποιος τους εκόλαψε? Δηλαδή, συγγνώμη, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ακροδεξιούς μέσα? Μα είναι δηλωμένοι, είναι δηλωμένοι, το λένε. Όπως το λέει ο Βορύδης, όπως το λέει ο Πλεύρης, μπορεί να μην λένε ότι είναι φασίστες, ναζιστές. Λένε εμείς είμαστε, ναι, είμαστε στα άκρα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ακροδεξί. Λένε ότι είναι δεξί. Λοιπόν, ποιος είχε φάιλο Κρανιδιώτη? Δεν έχει καμία σχέση με το φασισμό. Ποιος είχε φάιλο Κρανιδιώτη? Το καταλαβαίνετε. Ποιος είχε παλιότερα? Είστε πολύ μόρφωμα που το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, νομίζω, κύριε Σιντιχάκη. Δεν είναι υπερεθνικιστής. Κύριε Τσουπαλά, δεν σας γνωρίζω έτσι για πολύ. Να διακόπτετε. Ναι. Το διακόψαμε. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχει ακροδεξιούς. Όπως και το Πασόκ κόλαψε διαχρονικά ακροδεξιούς. Τώρα να θυμίσω στον κύριο Βαμβακά, τον κύριο Κανελόπουλο, ο οποίος προαλήφονταν να κατέβει στις προηγούμενες εκλογές με τη στήριξη του κύριου Κασιδιάρη. Από πού προέρχεται ο κύριος Κανελόπουλος? Το χώρο του Πασόκ. Αυτός όχι, τα αδέρφια. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και ο κύριος Κανελόπουλος και τα αδέρφια του προς τιμήν τους διαφοροποιήθηκαν από το συγκεκριμένο εισαγγελέα, τον κύριο Κανελόπουλο, ο οποίος όμως. Όχι, όχι, είχε σχέση, δεν έχει διαψευθεί με κανένα τρόπο αυτό. Έτσι. Λέω τον κύριο Κανελόπουλο για να μην αρχίσω να ραδιάζω ένα σωρό ονόματα. Αλλά προσέξτε τώρα. Μετά μου λέτε, εδώ θες να γιάσεις και δεν μπορείς. Δηλαδή, λες τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργάστηκε με ένα ακροδεξιό κόμμα, του ΣΑΝΕΛ. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, μικρά παιδιά είναι, δεν ξέρανε τι κάνανε. Μπορεί να χαρακτηριστεί αριστερά αυτό? Είναι αντισυστημική πρακτική αυτή? Με την ίδια λογική θα μπορούσε να σας πει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι κι εσείς το 89 συνεργαστήκατε με τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα τι σχέση έχει η Νέα Δημοκρατία με τους ΑΝΕΛ? Όχι, ακούστε, δεν καταλάβετε. Με ένα δεξιό κόμμα. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία ήταν υπουργός της Νέας Δημοκρατίας ο Κατσίκας? Ακούστε, εγώ μπορώ να σας απαντήσω και γι' αυτό. Μισό λεπτό. Για τη συνεργασία αυτή που λέτε τώρα, κυβέρνηση Τζανετάκη κτλ., το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Λαθεμένη επιλογή. Ήταν ένα λάθος. Ναι, λαθεμένη επιλογή. Που το λέμε καθαρά. Δεν ξέρω αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει αυτοκριτική να πει για την συνεργασία. Καταρχήν, για να μην υπάρξει παρεξήγηση και απέναντι στον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν αναφέρθηκε ότι εσείς συνεργαστήκατε με τη Νέα Δημοκρατία γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι κακό κόμμα. Ήταν όμως, είναι ένα κόμμα όμως που απέχει παρασάγα από τη δική σας. Εντάξει, την ώρα που κουβεντιάζουμε για την ακροδεξιά και γίνεται ένας τέτοιος παραλληλισμός, είναι λάθος. Είναι λάθος παραλληλισμός αυτός. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχω πρόβλημα να σας πω ότι βγάζουμε τα συμπεράσματά μας από αυτή τη συγκυβέρνηση εκείνης της εποχής. Γιατί οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ας πούμε, τότε είχαν την ίδια λογική που έχουν σήμερα μορφώματα όπως ήταν η Χρυσή Αυγή και οι Σπαρτιάτες? Σε σχέση με τι, δεν σας καταλαβαίνω. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είχαν την ίδια άποψη, την ίδια λογική, την ίδια ρητορική. Μα ο βουλευτής από τον Ομό Ηρακλείου τώρα με τους Σπαρτιάτες προέρχεται από τους ΑΝΕΛ. Όχι, ναι, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, το ερώτημά μου. Ήτανε άνθρωπος, του Καμένου στην φάση της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Οι ΑΝΕΛ θεωρούνται ένα ακροδεξιό μόρφωμα, ένα ακροδεξιό κόμμα που συνεργάστηκαν. Της πρώτης φοράς αριστερά. Ναι. Και λέω τώρα εγώ, είναι μικρά παιδιά, είναι αντισυστημική επιλογή το να πάει να συνεργαστείς με ένα ακροδεξιό κόμμα? Προφανώς όχι. Ο Μαραντζίδης προφανώς δεν είναι φασίστας ναζιστής, αλλά είναι αντικομουνιστής. Το οποίο το δηλώνει. Λέει, είμαι αντικομουνιστής. Είναι αντικομουνιστής ο άνθρωπος. Και όχι μόνο αυτό, είναι μονικός αντικομουνιστής. Και έχει κάνει καριέρα στην παραχάραξη της ιστορίας. Είναι ο άνθρωπος, επιτρέψτε μου να σας πω, αυτός ο άνθρωπος τώρα ανέλαβε το εκλογικό επιτολείο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος έλεγε, οι περισσότεροι οθούνταν προς τους Γερμανούς εκείνη την εποχή επειδή θεωρούσαν ότι προστατεύονταν από τις επιθέσεις του ΕΑΜ Ελλάς, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις περιφερόταν εκδικητικά εναντίον άλλων Ελλήνων με εκτελέσεις αντιφρονούντων. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος τώρα ήταν στο εκλογικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ. Πέστε μου πόσο μπορεί να απέχει ένας αντικομουνιστής με τέτοιου είδους περγαμηνές, με εκείνες τις θεωρίες των δύο άκρων
φασισμού κομμουνισμού, οι οποίες υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υιοθετούνται από το ΣΥΡΙΖΑ, υιοθετούνται από τη Νέα Δημοκρατία, υιοθετούνται από το ΠΑΣΟΚ. Να θυμίσω στο συμπείο της Ρουμανίας το 2020 ο κύριος Τσίπρας που συμφώνησε με διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σιδηρού παραπέτασμα. Δηλαδή μπορούν να χαρακτηρίζονται αυτοί οι άνθρωποι αριστεροί και καθόμαστε και κουβεντιάζουμε. Προφανώς κουβεντιάζουμε, αλλά για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Άρα ο φασισμός, ναζισμός, δεν είναι από παρθενογένεση, προκύπτει ως αποτέλεσμα στήριξης, ανοχής από το ίδιο το αστικό πολιτικό σύστημα. Χειρισμών δηλαδή. Στηρίζεται από την αστική τάξη ενίοτε, γιατί θέλει να εξυπηρετήσει άλλοτε δια της βίας, δηλαδή άλλοτε με το μαστίγιο και άλλοτε με το καρότο, τα δικά της συμφέροντα. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι πρέπει να επαγρυπνούμε και κυρίως τη νέα γενιά και αυτό το ρόλο έχει να παίξει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας στη νεολαία για να δώσουμε ένα ηχηρό και τελειωτικό χτύπημα στο φασισμό. Ναι, κύριε, κάποτε είχε γίνει μια έρευνα για τους ψηφοφόρους Χρυσής Αυγής, από πού προέρχονται. 6 στους 10 δεν προέρχονταν από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. 4 στους 10 ήταν πρώην ψηφοφόροι και 6 στους 10 ήταν αλλού. Προέρχονταν προφανώς από τις πλατείες των αγανακτισμένων τότε, από τα αντιμνημόνια, από μια διαφορετική ρητορική τότε που εξέπεμπε μίσος και τοξικότητα. Άρα δεν είναι να τους κοιτάμε στο ένα χώρο ή στον άλλο πολιτικό χώρο. Προέρχονται από παντού. Προέρχονται από ένα γενικότερο έτσι, αντισυστημικό κήρυγμα μίσους και φανατισμού. Οπότε νομίζω ότι αυτή η έρευνα απέδειξε ακριβώς αυτό. Από πού προέρχονται, προέρχονται αυτοί οι άνθρωποι. Όσο δε για την αφίσα από την οποία επικαλέστηκε η κυρία Τσουκαλά με τον Μπελαδίλα, δεν είναι αφίσα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Να σταματήσουν τα τρόλ. Δεν είναι αφίσα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, δεν έχει υπογραφεί Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, παρόλο που ένα μέρος του περιεχομένου αυτής της αφίσας θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Δεν είναι όμως η επίσημη, γραμμή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Μια μικρή υποσημείωση, δεν σας διακόψω, μια πολύ μικρή υποσημείωση. Θεωρώ πάρα πολύ επικίνδυνο να ποινικοποιείται ο επιστημονικός αναθεωρητισμός. Ο κύριος Μαρατζίδης είναι ακαδημαϊκός, έχει κάθε δικαίωμα να παρουσιάζει την έρευνά του με επιστημονικά δεδομένα, ασχέτως αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, και θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, μια πάρα πολύ επικίνδυνη και αναχρονιστική κριτική. Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ με τις ακαδημαϊκές απόψεις του κυρίου Μαρατζίδη. Παρ' όλα αυτά, θα αγωνίζομαι για το δικαίωμά του ως ακαδημαϊκός να τις εκθέτει στο δημόσιο διάλογο. Μάλιστα. Το ίδιο θα μπορούσε να πει κάποιος και για τα φασιστικά κόμματα. Ότι είναι δικαίωμά τους να εκφράζουν την άποψή τους. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε τη συζήτηση ξανά στους αριθμούς. Έχουν την τιμητική τους στην επόμενη. Αν μου επιτρέψει, μάλλον βεβαίως, να κάνω μια παρέμβαση μόνο. Να ρωτήσω εδώ τους καλεσμένους μας, αν πιστεύετε ότι και ο λόγος όλα αυτά τα χρόνια εμείς και εσείς, δηλαδή εμείς οι Έλληνες και οι μετανάστες που έρχονται και θα μας πάρουν τις δουλειές και θα καταλάβουν τη χώρα μας και έρχονται αυτοί και παίρνουν τα επιδόματα και μας αφήνουν απ' έξω κτλ. Έχει ρόλο. Όλη αυτή η ρητορική όλα αυτά τα χρόνια έχει ρόλο σε αυτό που συμβαίνει αυτή την ώρα. Υπάρχει αυτό. Έχει ρόλο. Σωστό. Σωστή. Πολύ γρήγορη απάντηση. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς στο ζήτημα του μεταναστευτικού έχουμε θέσει συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές και έχουμε μιλήσει για μια συγκεκριμένη μεταναστευτική πολιτική που περιλαμβάνει προφανώς και τη φρούρηση των συνόρων, προφανώς και μια διαδικασία εξυγχρονισμού όλων αυτών των διαδικασιών, ώστε από από τα 200.000 αιτήματα και εκκρεμότητες που είχαμε ΣΥΡΙΖΑ σήμερα να έχουμε 20.000. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτός ο λόγος, αλλά οι ρίζες βρίσκονται και σε αυτά που είπαμε προηγουμένως, που έχει να κάνει και με το πολιτικό σύστημα και με τη δημοκρατία. Κυρία Τσουκαλά, πολύ γρήγορα. Είχα την τύχη στη ζωή μου, κυρία Δασκαλάκη, να ζήσω ως διεθνολόγος, να ζήσω σε χώρες οι οποίες είχαν εξαιρετικό μεταναστευτικό σύστημα. Μία από αυτές ήταν ο Καναδάς, όπου σε έρευνα έχει αποδειχθεί ότι οι μετανάστες συνεισφέρουν διπλάσια στο καθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας. Με άλλα λόγια, ένας πρόσφυγας είναι ικανός να συνεισφέρει διπλάσια αναφορικά με το εισόδημά του στην οικονομία μιας χώρας, αν υπάρχει πολιτική ένταξη. Λοιπόν, το πρόσφυγες θα είναι το μετανάστη. Με συγχωρείτε. Και πρόσφυγες. Και πρόσφυγες και μετανάστες. Εγώ λοιπόν το έζησα αυτό. Εγώ έζησα σε μια χώρα και είδα το θαύμα το οποίο δημιουργείται όταν δώσεις δικαιώματα, όταν δώσεις εργασιακά δικαιώματα σε ανθρώπους, γιατί είναι η ανθρώπινη φύση να παράξεις, να δημιουργήσεις, να ενταχθείς.
Λοιπόν, εγώ αυτό το είδα, το έζησα στον Καναδά. Θεωρώ τον Καναδά πρότυπο μεταναστευτικής πολιτικής και θεωρώ το μεγάλο λάθος που γίνεται στην εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι σε ελάχιστο ποσοστό θέλουν να παραμείνουν στην Ελλάδα, και σας το λέω αυτό έχοντας ήδη εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου, δούλευα στα hotspot, στη Χίο και στη Σάμο. Mm-hmm. Λοιπόν, ούτε 5% δεν ήθελαν να μείνουν στην Ελλάδα, ήθελαν να συνενωθούν οι οικογένειές τους. Οι ίδιοι με τις οικογένειές τους σε Γερμανία, Σουηδία, σκανδιναβικές χώρες. Ναι, η πλειοψηφία λοιπόν, δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα. Με πραγματικά επιστημονικά ως μεταβατική δεδομένα. Χώρα την Ελλάδα λοιπόν, για να προωθηθούν. Αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να βγαίνουν άμεσα στην παραγωγή. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εργάτες γης. Αν θυμάστε, πριν από λίγες μήνες είχαν όλοι οι αγροτικοί σύλλογοι είχαν κάνει μια διαμαρτυρία στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, ζητώντας εργάτες γης. Δεν υπάρχουν εργάτες γης. Είναι ζήτημα διατροφικής ασφάλειας, δεν είναι μόνο ζήτημα οικονομίας. Mm-hmm, δεν έχουμε εργάτες να δουλέψουν τη γη μας. Και γιατί ακολουθούμε, κυρία Τσουκαλά, γιατί βγήκαμε μόνο με ιαχές, γιατί βγήκαμε με ελιάζονται, γιατί βγήκαμε με κρατιές εναντίον. Γιατί επικρατεί ο ακροδεξιός λόγος στα μέσα και στην πολιτική ζωή του τόπου. Θα μπορούσα να μιλάω γι' αυτό μέρα νύχτα. Θα μπορούσα να δίνω διαλέξεις για τη μεταναστευτική πολιτική του Καναδά. Το ξέρετε, κυρία Καριωτάκη, ότι υπάρχουν παιδιά μέσα σε hotspot τα οποία πάσχουν από σύνδρομο παρέτησης. Ξέρετε τι είναι αυτό? Δεν σηκώνονται, δεν έχουν όρεξη να ζήσουν. Δεν μπορούν ούτε καν να σηκώνονται. Δεν έχουν το παραμικρό κίνητρο να ζήσουν. Αυτά δημιουργεί ο εγκλεισμός στα hotspot. Αυτά τα θλιβερά φαινόμενα. Γιατί αυτά τα παιδιά να μην τους δίνουμε τα κίνητρα να ζήσουν, να προοδεύσουν, να συνεισφέρουν στη χώρα μας. Μάλιστα. Γιατί? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό και ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Πάντως, επειδή ζούμε στην ελληνική πραγματικότητα και όχι εκτός Ελλάδας. Θα πρέπει, νομίζω, ότι όλα τα κόμματα να πάρουν θέση για το γεγονός ότι για το προσφυγικό μεταναστευτικό οι πραγματικές αιτίες βρίσκονται σε αυτή την εκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων. Εγώ θα το γενίκευα και θα έλεγα το αποτέλεσμα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, της φτώχειας των υπεριαλιστικών πολέμων με βαριές τις ευθύνες της αντιμεταναστευτικής πολιτικής τάγα μου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των τριών κομμάτων που έχουν στηρίξει τους κανονισμούς του Δουβλίνου, τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης της Τουρκίας για τον εγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών είτε στην Τουρκία είτε στην Ελλάδα, έχοντας αυτά τα τραγικά αποτελέσματα τύπου πύλου που είδαμε με 600 νεκρούς στην πλειοψηφία τους, γυναίκες και παιδιά. Αυτά θα πρέπει να μας πούν αυτά τα κόμματα. Όλα τα υπόλοιπα είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά η πολιτική τους έχει αποδείξει ότι είναι αντιμεταναστευτική. Λοιπόν, σε αντίθεση με το ΚΚΕ. Όταν δεν υπάρχουν προοδευτικές κυβερνήσεις, κύριε Σιδηχάκη, δεν μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου. Μην λέμε θα σας υπενθυμίσω τώρα. Όταν βλέπεις ότι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας έγινε επί εποχής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, την οποία τη στήριξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για τον εγκλωβισμό των προσφύγων μεταναστών. Ξέρετε. Που δημιουργούν τα γκέτα που είπατε προηγουμένως, τύπου Μόρια, τύπου οτιδήποτε άλλο. Και ειδωμένη, αυτή πριν είχαμε και την ειδωμένη. Μην ξεχνάτε την ειδωμένη. Και τα λοιπά, βεβαίως, ειδωμένη και τα λοιπά. Άρα λοιπόν, να καταργηθούν οι συμφωνίες του Δουβλίνου. Να καταργηθεί η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Να αντιμετωπίσουμε τους μετανάστες και τους πρόσφυγες ως ανθρώπους, όχι δεύτερης κατηγορίας. Η Ευρώπη να καταμερίζει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες σε όλη την Ευρώπη με ενιαία εργασιακή πολιτική, ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι να βγαίνουν άμεσα στην παραγωγή. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να πάω στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα με την επιστροφή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε δυόμισι μήνες, έχουμε και αυτοδιοικητικές εκλογές. Θέλουμε να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνονται μέρη ισορροπίες πλέον στους Δήμους, γιατί με την επάνωδο του ΠΑΣΟΚ, την συρρήκνωση του ΣΥΡΙΖΑ και την άνοδο των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτές οι εκλογές και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι οι εκλογές που αφορούν την ατόφια δική μας καθημερινότητα. Αφορούν τον τόπο μας, το χωριό μας, τη συνοικία μας, τη γειτονιά μας. Δεν θέλω από τώρα να ανοίξω τον προεκλογικό διάλογο αυτοδιοικητικά, όμως ας μελετήσουμε λίγο έτσι γρήγορα στο επόμενο μέρος πώς διαμορφώνονται οι πολιτικές ισορροπίες στους 24 Δήμους της Κρήτης. Λοιπόν, σε αυτό το μέρος θα επιχειρήσουμε, έτσι θα το πούμε και λίγο χιουμοριστικά, να μεταφέρουμε τον πολιτικό διάλογο και να τον μετατρέψουμε σε αυτοδιοικητικό διάλογο. Γιατί, κακά τα ψέματα, εμείς οι δημοσιογράφοι τώρα βλέπουμε
ότι μπροστά μας έχουμε και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και ειδικά για ένα περιφερειακό μέσο όπως είναι η Crete TV, οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι οι εκλογές της διπλανής πόρτας. Είναι ο τόπος μας, οι δήμοι μας, τα χωριά μας, οι γειτονιές μας, οι συνοικίες μας. Συνήθως, πάντοτε οι αυτοδιοικητικοί θα ρίξουν μία ματιά αν οι εθνικές εκλογές είναι και κοντά. Και τώρα ήταν πολύ κοντά. Άρα, με τη βοήθεια της Μέρης, θα πάμε τώρα να δούμε πώς διαμορφώνονται οι πολιτικές ισορροπίες στους δήμους της Κρήτης. Ποιο είναι το κόμμα που θα μπορούσε να παίξει έναν καταλυτικό ρόλο στο να επηρεάσει ακόμα και το εκλογικό αποτέλεσμα για έναν δήμο. Και πάμε να δούμε τον πρώτο δήμο. Είναι τυχαία η σειρά. Είμαστε στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Βλέπουμε τον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Η Νέα Δημοκρατία με 33,9%, το ΠΑΣΟΚ 28,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ 19,2%, 7% το ΚΚΕ, 2,7% οι Σπαρτιάτες, 2% η Πλεύση Ελευθερίας και 6,5% τα λοιπά κόμματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ, στον Αρχανών Αστερουσίων, τα δύο κόμματα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ, είναι αρκετά κοντά όσον αφορά τις δυνάμεις τους. Πάμε στον επόμενο Δήμο. Είναι ο Δήμος Γιάννου. Κάτι μου λέει ότι εδώ τις επόμενες ημέρες θα ξεπεταχτούν τουλάχιστον δύο ακόμα υποψήφοι. Αυτό λέει το δικό μου ρεπορτάζ με Μέρη Καρδιωτάκη. Το σημαντικό είναι να δούμε ό,τι περίσσεψε από τα ψηφοδέλτια. Ναι. Κάτι μου λέει ότι ο Δήμος Γιάννου θα γίνει μήλον της Έρηδος τις επόμενες ημέρες. Ήδη γνωρίζω ένα πρόσωπο που είναι έτοιμο να διεκδικήσει. Δεν θα πω παραπάνω για να μην το φωτογραφίσω, γιατί δεν θέλει ακόμα να το ανακοινώσει. Νέα Δημοκρατία 31%, ΣΥΡΙΖΑ 27,3%, ΠΑΣΟΚ 27%, ΚΚΟΥ 6,7%, Σπαρτιάτες 1,8%, ΜΕΡΑ 25% 1,6%, ΛΥΠΑ 4,4%. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είναι πολύ κοντά σε ποσοστά, άρα διαμορφώνονται και νέες πολιτικές ισορροπίες όσον αφορά και τα αυτοδιοικητικά ψηφοδέλτια. Ίσως εδώ να παίξει καθοριστικό ρόλο και το πρόσωπο τελικά. Γι' αυτό βεβαίως, και λέμε ότι πρέπει βεβαίως να δούμε από ποιοι θα είναι υποψήφοι. Ακριβώς. Από πού θα είναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Πάμε στον Δήμο Γόρτινας, ένας δήμος που παραδοσιακά κάνει τους πιο εκρηκτικούς προεκλογικούς διαλόγους, τα πιο εκρηκτικά πάνελ. ΠΑΣΟΚ Κινάλ εδώ έχει τον πρώτο λόγο, είναι ένας από τους τρεις δήμους που πέρασε το ΠΑΣΟΚ μπροστά στο 30, με 32,5, 31,4 η Νέα Δημοκρατία, 18,8 ο ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθούν οι Σπαρτιάτες, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η Νίκη και τα λοιπά κόμματα. Νομίζω ότι αυτός ο Δήμος θα έχει πολύ μεγάλο παρασκήνιο. Πώς θα φτάσουμε μέχρι τις αυτοδιοικητικές, θα το δούμε. Και τι θα γίνει βέβαια και στην προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι θα είναι πραγματικά εκρηκτικό το κλίμα εκεί. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον μεγαλύτερο Δήμο της Κρήτης, στον τέταρτο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας. Είναι και Δήμος εντυπώσεων, δηλαδή φαντάζομαι ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιθυμεί να εκλέξει έναν δήμαρχο από το δικό της χώρο για να μπορεί να πει αργότερα ότι να εγώ έναν ακόμα μεγάλο δήμαρχο τον εκλέγω. Είναι ένα ζήτημα εδώ που είναι πολύ συγκεχημένο όσον αφορά το παρασκήνιο, τους υποψηφίους. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα ξετυλίγεται το κουβάρι. Νέα Δημοκρατία, 34,9%. Εδώ βλέπουμε μία απόλυτη επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας σε έναν Δήμο που διαχρονικά ήταν εξαιρετικά δύσκολος για τη Νέα Δημοκρατία. 22,2% ο ΣΥΡΙΖΑ, 18,8% ΠΑΣΟΚΙΝΑ, ακολουθεί ΚΚΕ, Σπαρτιάτες, ΜΕΡΑ 25 και λοιπά κόμματα. Να μείνει λίγο αυτή η κάρτα. Γιατί εδώ κάτι μου λέει ότι ο δεύτερος με τον τρίτο θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μία πολιτική ισορροπία που να έφερνε και την ανατροπή στο Δήμο Ηρακλείου. Είναι αυτό που στις βραδιές των εκλογών βλέπουμε τα σηματάκια που αναβοσβήνουν που μπορεί να έχουν δύο ή τρία χρώματα μαζί. Λοιπόν, Δήμος Ηρακλείου, τον βάζουμε στην άκρη γιατί θα απασχολήσει αρκετά το προσεχές διάστημα, όχι μόνο την Κρήτη αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα. Πάμε στον Δήμο Μαλεβιζίου, όπου και εδώ φαίνεται να αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά την εκλογική μάχη. Νέα Δημοκρατία 35,7%, ΠΑΣΟΚ Κινάλ 25%, ΣΥΡΙΖΑ 20,6%, ΚΚΕ, Σπαρτιάτες, Ελληνική Λύση και λοιπά κόμματα. Δήμος Μαλεβιζίου, επίσης κρατήστε το. Πάμε στον επόμενο Δήμο. Δήμος Μηνώα Παιδιάδος. Ο Δήμος που ένας από τους πιο λαβωμένους Δήμους της Κρήτης, ο πιο λαβωμένος Δήμος της Κρήτης με τον καταστροφικό σεισμό. Όλοι θυμόμαστε τις καταστάσεις και τις καταστάσεις που ακολουθούν να βιώνουν εκεί οι κάτοικοι.
Νέα Δημοκρατία 33,5%. Κύριε Κεφαλογιάννη, θα τολμήσω να πω ότι ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος ήταν μια έκπληξη και για τους δημοσιογράφους, λαμβάνοντας τα μηνύματα από τους πολίτες εκεί. Ήταν μια έκπληξη, φαντάζομαι, και για τη Νέα Δημοκρατία το γεγονός ότι πέρασε μπροστά με 33,5%. Σίγουρα. Αυτό βέβαια δεν είναι λευκή επιταγή. Αυτό είναι μια παρακίνηση των ανθρώπων του Δήμου που δοκιμάζονται και δοκιμάστηκαν και συνεχίζονται να δοκιμάζονται από τους σεισμούς, να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην αποκατάσταση των ζημιών και των σεισμοπαθών τόσο στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδες αλλά και στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων που επίσης υπάρχουν σεισμοπαθείς περιοχές. Και βλέπετε εδώ ότι το Πασόκ είναι στη δεύτερη θέση με 31,9%. Εδώ βέβαια, Μάνο, πρέπει να πούμε ότι έχουμε και υποψηφιότητες. Γνωρίζουμε υποψηφιότητες. Βεβαίως, εδώ έχουμε υποψηφιότητες. Ήδη γνωρίζουμε τον κύριο Κεγκέρογλου που έχει εκφράσει, έχει ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του για το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. Τον κύριο Φραγκάκη, τον νυν δήμαρχο. Άρα βλέπουμε ότι εδώ σιγά σιγά διαμορφώνεται και το προεκλογικό τοπίο και η λαϊκή σας πείρωση. Δεν σας ξεχνάω. Το πατεράκι τον Νίκο, τον πνευμονολόγο. Βεβαίως, βεβαίως. Μάλιστα, η λαϊκή σας πείρωση στον Δήμο Ηρακλείου, κύριε Συντιχάκη, έχετε δηλώσει ποιον θα στηρίξετε. Η λαϊκή σας πείρωση στον Δήμο Ηρακλείου. Ναι, βεβαίως. Με τον Δουλουφάκη τον Δημήτρη. Τον Δημήτρη τον Δουλουφάκη. Ο οποίος ήταν και υποψήφιος βουλευτής του κόμματος. Άρα έχουμε μία ακόμα σίγουρη υποψηφιότητα για τον Δήμο Ηρακλείου. Έχουμε τον κύριο Καλοκαιρινό, έχουμε και τον κύριο Αλεξάκη. Και στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, τον Γενετζάκη, τον Γιώργο, επίσης φαρμακοποιός. Βεβαίως, θα με διορθώνετε, μπορείτε να λέτε και τα ονόματα. Και στο Μαλεβίζη, το Σαλούστρο, τον Δημόκριτο. Το Δημόκριτο Σαλούστρο. Λοιπόν, Δήμος Μηνώα Παιδιάδος, πάμε στον επόμενο Δήμο. Δήμος Φεστού, ένας μεγάλος Δήμος του Κρητικού Νότου. Νέα Δημοκρατία 38,1%, Πασόκ Κινάλ 27,6%, ΣΥΡΙΖΑ 15,5%. Τέταρτο κόμμα οι Σπαρτιάτες με 4,9% και ακολουθούν Νίκη, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τα λοιπά κόμματα. Δήμος Χερσονήσου, ο πιο τουριστικός δήμος της Κρήτης, ένας από τους πιο τουριστικούς δήμους της χώρας. Και εδώ έχουμε επίσημες υποψηφιότητες, κύριος Σέγκος, ο κύριος Δοξαστάκης. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και ένα τρίτο πρόσωπο, θα θυμηθώ. Ο Παρθενιώτης, ο Γιώργος, λογιστής και νυν δημοτικός σύμβουλος σωστά. Δήμου Χερσονήσου. Νέα Δημοκρατία 40,5%. Μάλιστα, ο Δήμος Χερσονήσου είναι και ένας από τους πιο γαλάζιους Δήμους, έτσι όπως διαμορφώνεται πλέον από τη λαϊκή ετοιμιγορία της Κυριακής. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Σπαρτιάτες, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Ελληνική Λύση κλπ. Μάλιστα, οι Σπαρτιάτες στο Δήμο Χερσονήσου, μαζί με δύο ακόμα τρεις Δήμους της Κρήτης, έχουν και το υψηλότερο ποσοστό. Πάμε στον επόμενο Δήμο, Δήμος Αγίου Νικολάου, ο μεγάλος Δήμος του Λασιθίου. Η Νέα Δημοκρατία επίσης. Με μία απόλυτη κυριαρχία, 41%, Πασό Κινάλ 21,1%, ΣΥΡΙΖΑ 15,9%, 5,3% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Σπαρτιάτες, Πλεύση Ελευθερίας και λοιπά κόμματα. Δήμος Ιεράπετρας, Νέα Δημοκρατία 37,7%. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μία μικρή διαφορά ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο. Στη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ 28,1%. Στην τρίτη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ με 14%. Στην τέταρτη θέση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 4,5%. Νομίζω ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος εδώ στην Ιεράπετρα. Ο κύριος Καλατζάκης, ναι, πράγματι, είναι εκ νέου υποψήφιος. Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου. Πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ είναι ο Δήμος Γόρτινας, ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου και ο Δήμος Μυλοποτάμου. Είναι τρεις δήμοι όπου το ΠΑΣΟΚ βγήκε πρώτο κόμμα. Είναι η μοναδική δήμη που έχασε η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά το εκλογικό αποτέλεσμα. ΠΑΣΟΚ Κινάλ 39,9%, Νέα Δημοκρατία 35,8%, ΣΥΡΙΖΑ 10,7%. Εδώ έχουμε και μία απόλυτη πτώση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση και με τις εκλογές του 2019, αλλά και μία ουσιαστική πτώση από τις εκλογές της 21ης Μαΐου, στο 5,2% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Πάμε στον επόμενο Δήμο, Δήμο Σιτίας, 41,4%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η Πλεύση Ελευθερίας, το ΜέΡΑ25 και τα λοιπά κόμματα. Πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, η Νέα Δημοκρατία πρώτη με 35,6%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η Πλεύση Ελευθερίας, οι Σπαρτιάτες και τα λοιπά κόμματα. Δήμο Σαμαρίου, Νέα Δημοκρατία 38,8%. Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Νίκη, Σπαρτιάτες και τα λοιπά κόμματα. Δήμο Ανογείων, Νέα Δημοκρατία 38,7%.
28,4% ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ 21,1%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 8%. Επίσης ένας δήμος όπου το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος συγκεντρώνει ένα από τα καλά του ποσοστά στους δήμους της Κρήτης. Μέρα 25,1%, Πλεύση Ελευθερίας και λοιπά κόμματα. Δήμος Μιλοποτάμ, ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ 42,4%, Νέα Δημοκρατία 35%, ΣΥΡΙΖΑ 13,2%, Σπαρτιάτες 1,7%, Ελληνική Λύση 1,5%, Πλεύση Ελευθερίας 1,4% και τα λοιπά κόμματα 4,8%. Εδώ θα πω ότι υπάρχει μία συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ από τις εκλογές του 2019, όπου ο Δήμος Μιλοποτάμου συγκέντρωσε ένα ποσοστό που ξεπέρασε το 65%. Και έχουμε και μία αρκετά μεγάλη μείωση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ από το 19,3% του Μαΐου σε 13,2% στον Ιούνιο, τη χθεσινή ημέρα. Πάμε στον επόμενο Δήμο, Δήμος Ρεθύμνης, επίσης ένας Δήμος που μέχρι στιγμής φαίνεται να μην έχει την εικόνα, την δυναμική εικόνα της προεκλογικής μάχης των προηγούμενων ετών. Δεν γνωρίζουμε πέρα από τον κύριο Μαρινάκη και την Λαϊκή Συσπήρωση, τον κύριο Μανουσογιάννη, σωστά κύριε Συντυχάκη, άλλη υποψηφιότητα. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι ο Δήμος όπου στις προηγούμενες εκλογές οι δύο μονομάχοι ήταν ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Νίνος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μία απάντηση από τον κύριο Νίνο, έτσι για να μπαίνουμε σιγά σιγά και στο παρασκήνιο και τη σεναριολογία των δημοτικών εκλογών. Νέα Δημοκρατία 36,9%, ΠΑΣΟΚ 20,3%. Εδώ έχουμε έναν Δήμο με έναν Δήμαρχο που προέρχεται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ και μία Νέα Δημοκρατία που πλέον έχει τον πρώτο λόγο όσον αφορά την δυναμική των πολιτικών ισορροπιών στον μεγαλύτερο Δήμο του Ρεθύμνου. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Είναι ο Δήμος Αποκορώνου, έχουμε πάει στην Περιφερειακή Ένωτα των Χανίων. Νέα Δημοκρατία 42,4%. Να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία τα υψηλότερα ποσοστά της σε Δήμους, όπως και στην Περιφερειακή Ενότητα, τα συγκεντρώνει στην Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 16,6%, ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Σπαρτιάτες, Πλεύση Ελευθερίας και τα λοιπά κόμματα. Πάμε στον Δήμο της Γάβδου, Νέα Δημοκρατία 50%. Είναι ο Δήμος που η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό στην περιφέρεια της Κρήτης. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 27,8%. Οι υπόλοιποι με πολύ μικρά ποσοστά. Νομίζω ότι το παιχνίδι στη Γάβδο ήταν ένα παιχνίδι για δύο ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ. Το παιχνίδι βεβαίως πάντοτε σε εισαγωγικά. Να πούμε βέβαια ότι η μόνιμη κάτοικη είναι 150. Η μόνιμη κάτοικη είναι 150, σωστά. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Καντάνου Σελίνου, ένας από τους μαρτυρικούς δήμους της Κρήτης. Νέα Δημοκρατία 39,6%. ΣΥΡΙΖΑ 17,4%, ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ 15,3%, ΚΚΕ 9,3%. Εμένα μου προκαλεί εντύπωση το 4,3% των Σπαρτιατών, καθώς οι Σπαρτιάτες στην Κάντανο, στο Δήμο Καντάνου Σελλήνου, συγκεντρώνουν από τα υψηλά τους ποσοστά στους Δήμους της Κρήτης. Πλεύση Ελευθερίας 4%, λοιπά κόμματα 10,1%. Δήμος Κισάμου, επίσης η Νέα Δημοκρατία με ένα υψηλό ποσοστό εδώ, είναι το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό σε Δήμο αν δεν κάνω λάθος, 45,2%, ΣΥΡΙΖΑ 14,6%, ΠΑΣΟΚ 13%, ΚΚΕ 7,1%, ένας Δήμος που επίσης έχει μια μεγάλη δυναμική, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Σπαρτιάτες με ένα υψηλό ποσοστό 4,6%, Πλεύση Ελευθερίας και λοιπά κόμματα. Δήμος Πλατανιά, ο μεγάλος τουριστικός Δήμος των Χανίων, Νέα Δημοκρατία 38,2%, ΣΥΡΙΖΑ 17,5%, ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ 12,8%, ΚΚΕ 10,8%, Σπαρτιάτες 4,8%, Ελληνική Λύση 3,3% και λοιπά κόμματα 12,6%. Δήμος Φακίων, Νέα Δημοκρατία 40,9%, ΣΥΡΙΖΑ 35,8%, Σπαρτιάτες 5,6%, ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ 5,3%, ΚΚΕ 4,3%, Πλεύση Ελευθερίας 2,3%, λοιπά κόμματα 5,8%. Στον Δήμο των Σφακίων οι Σπαρτιάτες συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό στην Κρήτη και επίσης στον Δήμο των Σφακίων ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό από την ευρύτερη περιοχή. Κατάγεται και ο σημερινός εκ νέου βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων, ο κύριος Πολάκης. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος της Κρήτης,
ο μεγαλύτερος Δήμος των Χανίων. Ο Δήμος Χανίων επίσης ένα υψηλό ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία, 40,1%, ιδιαίτερη πατρίδα και του Πρωθυπουργού. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία 18,9%, ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ 10%, ΚΚΕ 7,9%, Σπαρτιάτες 4,8%, Πλεύση Ελευθερίας 3,9%, λοιπά κόμματα 14,4%. Εδώ θα κάνω τη δική μου δημοσιογραφική παρατήρηση. Ναι, μένω, η Νέα Δημοκρατία έχει το υψηλότερο ποσοστό. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και από τους Δήμους της Κρήτης φαίνεται ότι ο Δήμος Χανίων είναι ο Δήμος όπου το ΠΑΣΟΚ παίρνει ένα από τα χαμηλότερά του ποσοστά σε σχέση με το τι ακριβώς έκανε στους υπόλοιπους Δήμους. Αυτές είναι οι νέες αριθμητικές αλλά και πολιτικές ισορροπίες. Θέλω ένα πολύ γρήγορο σχόλιο. Ναι, Μέρη. Στα Χανιά έχουμε επεφρασμένη άποψη. Αυτή τη στιγμή στα Χανιά υπάρχει η δεδομένη υποψηφιότητα του κυρίου Σιμανδυράκη και ο υποψήφιος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος της Λαϊκής Εισπύρωσης. Άρα ακόμα είμαστε μέχρι στο στιγμής σκοτάδι. Δεν εδώ υπάρχει μία δημοσιοποίηση. Υπήρχε ένα παρασκήνιο για τον κύριο Μαλανδράκη από το Δήμο Πλατανιά, τι θα έκανε αν θα ήταν στον Δήμο Χανίων. Τελικά ο κύριος Μαλανδράκης θα διεκδικήσει εκ νέου τον Δήμο του Πλατανιά. Θέλω ένα πολύ γρήγορο σχόλιο από όλους. Κύριε Κεφαλογιάννη, έρχομαι σε εσάς. Οι νέες πολιτικές ισορροπίες στους Δήμους πώς μπορούν να επηρεάσουν αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές? Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα όσον αφορά το ζήτημα των δημοτικών και των περιφερειακών εκλογών, το οποίο είναι ακόμα αρκετά θολό και μένει να ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα, που είμαι σίγουρος ότι θα έχετε και εσείς μια ενημέρωση για αυτά που πρόκειται να ακολουθήσουν. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι γενικότερα πολλές φορές το κριτήριο δεν είναι κομματικό, αλλά έχει να κάνει και με διαπροσωπικές σχέσεις, ειδικότερα σε μικρότερους δήμους. Και νομίζω ότι θα έχουμε κάτι περισσότερο να πούμε στη συνέχεια τις επόμενες μέρες, έτσι κι αλλιώς μέχρι τον Οκτώβριο υπάρχει πολύ μεγάλο διάστημα να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Από τα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών που δεν μπήκαν στη Βουλή θα είναι, έχουν ας πούμε ένα προβάδισμα για να είναι και υποψήφοι και να στηριχθούν στις αυτοδιοικητικές? Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να τους ρωτήσετε. Εγώ δεν μπορώ τώρα να σας απαντήσω εκ μέρους τους. Κυρία Τσουκαλά. Εγώ θα ήθελα να δω νέους ανθρώπους να κατεβαίνουν στον αυτοδιοικητικό εκλογικό στίβο και θα ήθελα να δω παρατάξεις με διακριτές, όχι κομματικές, πολιτικές γραμμές. Λίγο πολύ εμένα οι παρατάξεις αχταρμάς δεν με συγκινούν πλέον. Τι ρόλο μπορεί να παίξει όμως μια παράταξη? Επειδή ο πολιτικός διάλογος στις αυτοδιοικητικές εκλογές διαφοροποιείται λίγο και μπαίνει λίγο περισσότερο η βάση της καθημερινότητας, θεωρείτε ότι αυτό είναι λάθος? Θα έπρεπε να υπάρχει και πολιτικός διάλογος και πολιτική άποψη για την επιλογή των προσώπων για ένα Δήμο? Ναι. Εγώ προσωπικά, εμένα προσωπικά ως πολίτη, δεν με συγκινούν αυτές οι πολυκομματικές παρατάξεις. Θέλω να δω διακριτές, εγώ προσωπικά θα ήθελα να δω διακριτή προοδευτική παράταξη σε όλους τους Δήμους της Κρήτης και θα ήθελα επίσης να δω περιβαλλοντικά ζητήματα και παρατάξεις οι οποίες να έχουν περιβαλλοντικό πρόσταγμα, καθαρά οικολογικό πρόσταγμα. Θέλω να δω δενδροφύτευση. Βεβαίως, θέλω να δω δενδροφυτεύσεις. Το σκέφτεστε? Όχι, δεν φλερτάρω με την αυτοδιοίκηση. Μιλάω ως πολίτης τι θα ήθελα να δω. Φυσικά και μια αυτοδιοικητική παράταξη, η οποία σας θα ρωτάω, προέτασε την οικολογία. Την οικολογία. Του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι την οικολογία. Ένας άνθρωπος, όχι, δεν βέβαια. Το βλέμμα του στην αυτοδιοίκηση. Αλλά σας λέω ότι εμένα θα με συγκινούσε μια παράταξη η οποία θα προέτασε πάνω απ' όλα τη δενδροφύτευση, η οποία είναι απαραίτητη στους Δήμους της Κρήτης. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το κακό, αυτό το χάλι και με την ερημοποίηση, αλλά και με την αστικοποίηση, με το αστικό πράσινο το οποίο το πετσοκόβουμε και το κόβουμε για ψιλουπίδημα και με ξεκάθαρο οικολογικό προφίλ. Εγώ αυτό θα ήθελα να δω, αυτό αποζητώ ως πολίτης. Κύριε Βαμβακά, εσείς από την αυτοδιοίκηση στην κεντρική πολιτική σκηνή θα επιστρέψετε στην αυτοδιοίκηση? Πείτε μας αν θα είστε υποψήφιος, κύριε Βαμβακά. Αυτό είναι που μας δεν θα είμαι υποψήφιος. Το είπατε δημοσίως τώρα. Το λέω δημοσίως. Το έχω πει και πολύ καιρό τώρα ότι και στην περιφέρεια που ήμουν και τώρα ακόμα στο ΣΥΟΥ και είμαι εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος και διταλμένος για τη δημόσια υγεία. Από τη στιγμή που κατέβηκα σε πολιτικές εκλογές δεν ήμουν ακόμα, έχω πει ότι σταματώ και δεν θα επιστρέψω πίσω τώρα που δεν εκλέγηκα. Καταρχήν, συγγνώμη σας διακοπτώ, θέλω να πω κάτι που νιώθω την ανάγκη να το πω. Οι περισσότεροι το γνωρίζουν, ο κύριος Βαμβακάς είναι ένας από τους
κορυφαίους ογκολόγους της επιστημονικής κοινότητας στην Κρήτη και δεν αφορά αυτό μόνο την Κρήτη, με αρκετές περγαμηνές και εκτός Κρήτης. Άρα αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό, κύριε Βαμβακά, και για την προσφορά σας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και για την επιστημονική σας κατάρτιση. Γνωρίζω πολύ καλά και από δικούς μου ανθρώπους ότι η επιστημονική σας άποψη παίζει πολύ καταλυτικό ρόλο στην θεραπεία και στην αντιμετώπιση αυτής της νόσου. Και οφείλω να το πω, το λέω τώρα που έχουν τελειώσει και οι εκλογές. Επί τη ευκαιρία να πω ότι αύριο θα κάνω την αίτησή μου να επιστρέψω στα επαγγελματικά μου καθήκοντα στο νοσοκομείο, που τώρα τρεις μήνες λόγω των εκλογών είχα παρατηθεί και απήχα από αυτά. Και να ζητήσω συγγνώμη από τους ασθενείς που τόσο καιρό παρακολουθούσα, που το διάστημα αυτό τους άφησα για αυτό το οποίο ακολούθησα. Από αύριο πάνω θα είμαι σταθερά και μόνιμα, πιστεύω, στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Για το επόμενο διάστημα. Όσον αφορά τους άλλους βαθμούς της αυτοδιοίκησης, δεν έχω ξεκίνησει από εκεί. Ξεκίνησα από το Δήμο Μαλεβιζίου που είχα εκλεγεί πριν από πολλά χρόνια δημοτικός σύμβουλος. Δεν είναι στις σκέψεις μου, ούτε στις προτεραιότητες μου, να εμπλακώ στα δημοτικά σε επόμενες εκλογές. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το σκηνικό στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο που ξέρουμε, ήδη δεν ξέρω τι θα παίξουν τα αποτελέσματα των εκλογών, γιατί σε 5 δήμους τα πράγματα είναι ξεκαθαρισμένα, κατεβαίνουν 2 μαζί με 3 του ΚΚΕ τουλάχιστον υποψήφιοι και σε ένα δήμο 3 και του ΚΚΕ ένα υποψήφιο σταθερά. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Έχω μια μικρή κρεμότητα στο Δήμο Αχανών, που πέρα από το Δήμο δεν ξέρω ποιος άλλος θα κατέβει, και στο Δήμο του Βιάννου που είπατε κι εσείς ότι περιμένουμε κάποιες εξελίξεις τις επόμενες μέρες. Όσον αφορά το Ηράκλειο, ναι, εκεί θα περιμέναμε να δούμε κάποια πράγματα. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε αν η Νέα Δημοκρατία, που είδε και από ό,τι φορά αυτό το ψηλό ποσοστό, θελήσει να πει ότι θα κατεβάσει το δικό μου υποψήφιο αμυγός κομματικό. Είναι ένα ζητούμενο που περιμένουμε να το δούμε. Έχουν ανακοινωθεί ήδη κάποιες υποψηφιότητες που κινούνται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Περιμένουμε να ανακοινωθούν και άλλες. Αλλά εγώ πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες το κουβάρι του Δήμου Ηρακλείου θα ανοίξει ακόμα παραπέρα. Και σιγά σιγά θα έχουμε κάποια αποτελέσματα. Και στην περιφέρεια, κύριε Βαμβακά. Στην περιφέρεια, από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα, υπάρχει μια υποψηφιότητα του κ. Αρναουτάκη, που πιστεύω ότι θα είναι και ο επόμενος περιφερειάρχης. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη σκέψη από την Νέα Δημοκρατία. Γιατί λαϊκή συσπήρωση, κύριε Συνδυχάκη, στην περιφέρεια. Πάντα υπάρχει υποψηφιότητα. Δεν υπάρχει. Όχι. Έχετε επιλέξει ποιο πρόσωπο θα ηγηθεί? Βεβαίως. Για το Μαρινάκη, τον Αλέκο. Τον Αλέκο του Μαρινάκη. Ναι, ναι. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Αλέκος Μαρινάκης είναι ο εκλεγμένος βουλευτής. Εκλεγμένος βουλευτής προηγούμενες εκλογές. Ναι. Στις εκλογές της. Δυστυχώς δεν επανεκλέθηκε λόγω του κακολογικού συστήματος. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Συντυχάκη. Απλώς να πω ότι τα κόμματα δεν ξέρω κατά πόσο σε αυτές τις εκλογές, τις αυτοδιοικητικές, εμείς από ΠΑΣΟΚ πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνονται αυτοδιοικητικά σχήματα. Πάντα με προτεραιότητες και προγραμματικές συγκλίσεις και όχι ένας αχταρμάς που γίνεται πολλές φορές. Δεν ξέρω κατά πόσο στις μεγάλες πόλεις πρέπει να δοθούν κομματικά χρήματα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί το επόμενο διάστημα. Κύριε Συντυχάκη, πρέπει να αναπτύσσεται ο πολιτικός διάλογος με τη λογική των εθνικών εκλογών στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ή αυτό μπορεί να λειτουργήσει και αποτρεπτικά στο να μην δουν οι πολίτες τα πραγματικά προβλήματα της καθημερινότητας? Προφανώς υπάρχουν ιδιαιτερότητες, αλλά σε κάθε περίπτωση οι Δήμοι και οι Περιφέρειες είναι η προέκταση του κεντρικού κράτους. Άρα η κεντρική πολιτική, η εφαρμοζόμενη κεντρική πολιτική, εκφράζεται και στο επίπεδο Δήμων και Περιφερειών. Ας σκεφτούμε μόνο το γεγονός ότι έχουν δοθεί εκατοντάδες αρμοδιότητες από το κεντρικό κράτος στους Δήμους, κατά κύριο λόγο, χωρίς πόρους. Είναι μειωμένη κατά 65 και πάνω τα 100 η χρηματοδότηση από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Αυτή τη στιγμή έχουν πολύ σοβαρά θέματα οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, κυρίως οι Δήμοι, όπως η έλλειψη προσωπικού, αυτό το απαράδεκτο άθλιο καθεστώς των συμβασιούχων που θα έπρεπε να είχαν μονιμοποιηθεί και να ενισχύσουν και τις κοινωνικές δομές, πολυδομίες, τεχνικές υπηρεσίες, το σύνολο των υπηρεσιών ενός Δήμου, αλλά και να δοθούν χρήματα για να γίνουν πραγματικά ουσιαστικά έργα υποδομής. Το Ηράκλειο δεν έχει νερό. Έχουμε διακοπές νερού κάθε λίγο και λιγάκι. Ιδίως στα νότια προάστια. Ένα ζήτημα που έχει να κάνει με το παλαιωμένο δίκτυο στο Ηράκλειο, που απαιτούνται πολλά εκατομμύρια ευρώ.
χωρίς το κράτος μέχρι σήμερα να έχει δώσει κάποια λύση στο όλο ζήτημα. Σε κάθε περίπτωση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα κατεβάσει ψηφοδέλτια με τον τίτλο της λαϊκής εσπήρωσης σε όλους τους δήμους, κυρίως με προτεραιότητα στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και στους υπόλοιπους δήμους. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, είναι ένα βίντεο θεσμός, το κάνει, πάντα το κάνουμε εδώ στην Crete TV. Η εκλογική βραδιά είναι μια διαδικασία που αποτελεί και μια γιορτή της δημοκρατίας για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι όμως μόνο οι άνθρωποι που είναι μπροστά από τις κάμερες, είναι δεκάδες άνθρωποι που είναι πίσω από τις κάμερες, που χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να βγει τίποτα στον αέρα, θα μπορούσε να υπάρξει καμία ενημέρωση προς εσάς. Η Ρένα Ισκουρογιάννη έχει ετοιμάσει ένα βίντεο για την χθεσινή εκλογική βραδιά πίσω από τις κάμερες. Θα δούμε αυτό το βίντεο και θα επιστρέψουμε για να κάνουμε αποφώνηση με μια προσωπική ερώτηση στον καθέναν από τους καλεσμένους. Λοιπόν, αυτή είναι η εκλογική νύχτα στην Crete TV. Να ευλογήσουμε για λίγο τα γένια μας για μία ακόμη φορά. Πρώτη στην ενημέρωση εδώ στην περιφέρεια της Κρήτης και στους απανταχού κριτικούς. Κλείνοντας την εκπομπή, θέλω μία προσωπική ερώτηση στον καθένα. Κυρία Συντυχάκη, θα ξεκινήσω με εσάς για να φτάσω στον κύριο Κεφαλογιάννη. Αν είχατε μπροστά σας έναν από τους ανθρώπους που σας στήριξαν, τι είναι αυτό για το οποίο θα του δίνατε υπόσχεση σε αυτήν την κοινοβουλευτική θητεία που ξεκινά, όπως όλα δείχνουν, από την ερχόμενη εβδομάδα? Την ίδια υπόσχεση θα έδινα, υπόσχεση με απόλυτη ειλικρίνεια, αυτό που πάντα ήμουν, είμαι και θα είμαι, δηλαδή να καταθέτω την ψήφο που παίρνω εγώ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας την επόμενη μέρα στον ίδιο το λαό, υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα του κάθε εργαζόμενου, είτε είναι εργάτης, είτε είναι αγρότης, είτε είναι αυτοαπασχολούμενος, είτε είναι νέος. Υπάρχει εμπειρία, υπάρχει η θέληση για να γίνει αυτό το πράγμα και από αυτή την άποψη, ναι, είμαι έτοιμος από αύριο κιόλας και μάλιστα έχω στο σχέδιό μου, στο μυαλό μου δηλαδή, ποιες είναι αυτές οι προτεραιότητες που θα δώσω για την επόμενη μέρα. Κύριε Βαβακά, βρεθήκατε μια ανάσα από την δεύτερη θέση και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τι είναι αυτό που πιστεύετε πρέπει να αλλάξει το ΠΑΣΟΚ για να επανέλθει στη λογική ενός κόμματος εξουσίας? Το ΠΑΣΟΚ έχει μπαίνει στον δρόμο της διεκδίκησης του να γίνει κόμματος εξουσίας, γιατί το τελευταίο διάστημα, την τελευταία περίοδο κινήθηκε πέρα από ένα καλό ψηφοδέλτιο που υπήρχε, που είπαν και οι συνάδελφοι προηγουμένως, κινήθηκε σε αρχές και, που τις στήριξε σε ένα προγραμματικό πλαίσιο που στηρίζεται
σε βασικές αξίες που έχουν να κάνουν με τις θεσμούς, με τη δημοκρατία, με την αξιοκρατία, με τη διαφάνεια και κυρίως με την διαφύλαξη των δικαιωμάτων της μεσαίας τάξης που είχαν θυγεί τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε το ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα και ακόμα ξέχασα να πω και για τη νέα γενιά. Γιατί είπαμε πολλά για αυτά τα. Δεν είπαμε πάρα πολλά, είπαμε όμως σημαντικά για αυτά τα θέματα και πιστεύω ότι αυτός είναι ο βασικός ρόλος που το ΠΑΣΟΚ ψηφίστηκε και είχε την αύξηση που είχε στις εκλογές στις δυο που έγιναν μέχρι τώρα. Και πιστεύω ότι σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να συνεχίσουμε και να πείσουμε την κοινωνία να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ και να γίνει το ΠΑΣΟΚ πιο δυνατό, να οικοδομήσουμε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης με τον κόσμο που είχε σταματήσει τα τελευταία χρόνια και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Και κυρίως να πιστέψουμε και να διαφυλάξουμε τις αρχές της γέννησης του ΠΑΣΟΚ. Άλιστα. Αυτό αν κάνουμε θα τα καταφέρουμε να γίνουμε πάλι κόμμα εξουσίας σύντομα και στις επόμενες εκλογές να είμαστε κοντά στην εξουσία. Κυρία Τσουκαλά, σε λίγο καιρό ο Αλέξης Τσίπρας θα ζητήσει προφανώς από ένα συνέδριο την άποψη της βάσης του κόμματος για το μέλλον το δικό του αλλά και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι η βάση που θα αποφασίσει? Αυτή η βάση που οραματίζεται ένα ΣΥΡΙΖΑ με επαναφορά στη δυναμική του παρελθόντος ή αυτή η βάση που με μία εσωστρέφεια και αναφέρομαι σε κάποια στελέχη ίσως να έχει και ένα μερίδιο ευθύνη σε αυτήν τη συντριπτική ήττα? Δύσκολο το ερώτημα που μου θέτετε, καθώς εγώ πολύ πρόσφατα συμμετείχα στις εσωκομματικές δημόσιες διαδικασίες. Επειδή είμαι νέος στόλεχος και έχω προλάβει να συμμετάσχει μόλις μία φορά στο συνέδριο, θα έλεγα ότι δεν είμαι και το πλέον κατάλληλο άτομο για να τοποθετηθεί πάνω στις εσωκομματικές διαδικασίες. Από εκεί και πέρα, σίγουρα είναι επιταγή της κοινωνίας να κοιτάξουμε κατάματα τις παθογένειες οι οποίες μας έφεραν πίσω, να βγούμε δυναμικά μπροστά στην κοινωνία με ανανέωση προσώπων, με άτομα τα οποία διαθέτουν εμπεριστατωμένο πολιτικό λόγο, γνήσια προοδευτικό λόγο και να φέρουμε πάλι πίσω τα κινήματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Για μένα αυτό είναι το πρόσταγμα. Πρέπει να βγούμε δυναμικά μπροστά, το οφείλουμε στον εαυτό μας, το οφείλουμε στη γενιά μας και το οφείλουμε σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν σε εμάς, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σταθεί ανάγωμα σε όλα αυτά τα φασιστικά μορφώματα τα οποία έχουν μπει στη Βουλή. Κύριε Κεφαλογιάννη, σας άκουσα στην προηγούμενη σύντομη κοινοβουλευτική θητεία να μπαίνετε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και να λέτε μια μαντινάδα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσον αφορά τη στάση που πρέπει να έχει ένας νέος άνθρωπος όταν λαμβάνει την δυνατότητα να εκπροσωπήσει έναν ολόκληρο νομό σε μια θητεία κοινοβουλευτική. Τι είναι αυτό που θα άλλαζες, και το χρησιμοποιώ τον ενικό ως πολιτικό πρόσωπο, στη Νέα Δημοκρατία που ίσως να σε λάβωσε και να σε πλήγωσε στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία? Γιατί ένα δημοκρατικό κόμμα πρέπει να δέχεται και την κριτική των δικών του ανθρώπων, των δικών του στελεχών. Κοιτάξτε να δείτε, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα ανοιχτό κόμμα σε όλες, από όλες τις απόψεις και μέσα στη Νέα Δημοκρατία περικλείονται και πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν διαφορετικές καταβολές και διαφορετικές περγαμηνές. Και αυτό φάνηκε και στη σημερινή κυβέρνηση. Οπότε νομίζω πως η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα δημοκρατικό, είναι ένα κόμμα πολυφωνίας και όλοι οι βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος έχουν τη δυνατότητα να τις εκφράσουν. Εγώ δεν θα άλλαζα τίποτα από τη μαντινάδα που είπα κατά την είσοδό μου πάντως στη Βουλή, γιατί πραγματικά αυτό που πιστεύω είναι ότι η εποχή με τα παχιά λόγια και τις μεγάλες υποσχέσεις έχει τελειώσει και αυτό που χρειάζεται ο κόσμος είναι να είσαι δίπλα του στα προβλήματά του και να δίνεις καθημερινά τον καλύτερό του εαυτό, ώστε με σκληρή δουλειά να φέρεις και το αποτέλεσμα. Μέρη Καριωτάκη, θα κλείσω με σένα. Ρωτήσω, σε αυτούς τους τρεις μήνες της προεκλογικής περίοδου, αν σου ζητούσα να επιλέξεις μία στιγμή που θα τη θυμάσαι από αυτές τις εκλογές, ποια είναι αυτή? Λοιπόν, σε αυτές τις εκλογές είχε πολλές στιγμές που θα μπορούσαμε και είναι καλές και κακές στιγμές. Γιατί γνωρίσαμε πολύ ωραίους ανθρώπους, που είναι κρίμα που δεν είναι στο Κοινοβούλιο. Γνωρίσαμε ανθρώπους που είναι πολύ κρίμα που μπερδεύτηκαν με την πολιτική, δεν θα έπρεπε, μειώνουν την πολιτική. Με αυτή την έννοια. Είδαμε διαφορετικά πράγματα σε συγκεντρώσεις, ακούσαμε διαφορετικά πράγματα.
Αυτό νομίζω που δεν θα άλλαζα με τίποτα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο. Τώρα θα μπορεί να ακουστεί λιγάκι κάπως αυτό, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειριστήκαμε εδώ. Βάλτε το διαχειριστήκαμε σε εισαγωγικά αυτό το κομμάτι που λέγεται εκλογές. Ναι, γιατί νομίζω ότι στην Crete TV ως ήθιστε ακούστηκαν όλες οι φωνές. Και όταν αναφέρομαι σε όλες τις φωνές, όλες τις φωνές που έχουν να πούν κάτι βασιζόμενο στη δημοκρατία και στην ελευθερία της σκέψης, μακριά από εμάς οι ακραίες απόψεις και οι σκοτεινές απόψεις. Άλλωστε όλα στα πλατό της Crete TV γίνονται κάτω από το απόλυτο φως. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εμείς την ερχόμενη Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Μετά από πάρα πολύ καιρό θα επιστρέψουμε στην γνώριμη εικόνα της εκπομπής με ένα θέμα που θα αφορά τον τουρισμό. Καλό σας ξημέρωμα.